προχωπημένο καψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσε και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήριε, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Εδώ είμαστε, ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Λίπερο! Φέρε την μπουκάλα με το οξυγόνο, Κιώση. Φέρε την μπουκάλα με το οξυγόνο, θα χρονομετρήσουμε, φίλε. Το κάναμε και στον 103, το κάναμε και στον αρένα αυτό, φίλε, με τις κορώνες. Πρέπει να χρονομετρήσουμε. Θα βάλεις ένα φάκελο που θα λέει κορώνα. Γατάκια Βραζιλιάνοι! Γατάκια Βραζιλιάνοι! Δεν υπάρχεται. Όλη η ζωή σας, μία Πέμπτη βράδυ μας που είχε διακοπή και παίζαμε μπάλα εκεί στη Μαλακοπή, να πούμε στην Τούμπα, στη γειτονιά, στο Πατρικό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ελάτε, κοπιάστε στην παρέα μας. Κοπιάστε στην παρέα μας. Όλα οκ, okay, όλα όμορφα σήμερα όπως σας έχω τάξει. Έχουμε special αφήγηση, ιστορία, γιαγιά medium νούμερο 3. Αυτά πάνε όπως ο νονός. Νονός 1, νονός 2, νονός 3, άρχοντας των δαχτυλιδιών, έτσι και τα λοιπά. Lord of the strings, δεν είναι? Lord of the strings, of the rings. Όχι ρε φίλε, νόμιζα ότι είναι Lord of the Strings, γιατί πολύ φέτος κυκλοφόρησε πάρα πολύ, να πούμε, ο κόφτης. Αλλά γενικότερα εδώ είμαστε και σήμερα, την καλημέρα μας, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μότο και γαμότο είναι αυτό της εκπομπής. Αυτό. Κάψτε ό,τι σας στεναχωρεί, γυρίστε την πλάτη, στη μεμσημερία, στη δυστυχία. Γι' αυτό λέμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμός. Κωστής Θεσσαρός στο μικρόφωνο, έφετο μου τσουνάρα μου. Έχω κορύβαντα, κολοσσό, αέναο. Έχω Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα με τα μπλιμπλίκια. Και φυσικά έχω κοντά μου και τους πιστούς χορηγούς που ακολουθούν και στηρίζουν χρόνια την εκπομπή. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί. 50 χρόνια εμπειρίας στις ηλεκτρικές συσκευές, με τρομερές προσφορές και σε καταπληκτικές LG τηλεοράσεις το τελευταίο διάστημα, αφού τώρα ξαναρχίζει το πρωτάθλημα, και σε ό,τι αναζητήσετε, ό,τι θελήσετε θα το βρείτε εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Έδωσε δωράκλες ο άνθρωπος την προηγούμενη εβδομάδα και μία τηλεορασάρα και ένα Xiaomi κινητό, και θα ξαναδώσουμε τέτοια και tablet, έτσι, και MP3 player και φούρνους και τα πάντα, και μικροκυμάτων και μεγαλοκυμάτων, γιατί υπάρχουν και φούρνοι που είναι, ρε παιδί μου, τσουνάμι. Έρχεται και σε χτυπάει όλο το κύμα. Μπραφ! Κατευθείαν! Σας φαλιάρα, σας φαλιάρα. Έχουμε και σήμερα όμως υπέροχο δώρο, πολύ πιο πρακτικό, πολύ πιο πρακτικό. Σήμερα κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα από το πιο εκλεκτό κρεοπωλείο της πόλης. Από το πιο εκλεκτό. Οι παλιοί ακροατές γνωρίζετε, κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Θα σας πω μόνο ότι έρχονται από την άλλη άκρη, έρχονται και παίρνουν κρέατα από πηλαίες, από πανοράματα, από χορτιάτιδες, από καλαμαριές, έρχονται εκεί, Εύωσμο, στη γειτονιά μου, στον εκλεκτό Μιχάλη, Μενελάου 29. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα. Θα γεμίσετε μία σακούλα με κρέατα και θα βγάλετε όλο το μήνα εκεί. Θα γράφετε FM, είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε με ελληνικά γράμματα, να το πω, είτε με λατινικά, με ξένα γράμματα, FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ολοκληρώνουμε τους χορηγούς, διότι η Ερβαντόλ είναι η κορυφαία κρέμα που σας ανακουφίζει από αρθριτικά, ρευματικά, τώρα που έπεσαν οι θερμοκρασίες και αρχίζουν οι πόνοι. Η Ερβαντόλ είναι εκπληκτικό προϊόν, με κρέμα από αρπαγόφυτο, το μοναδικό φυτό αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 40 εταιρείες στη Γερμανία φτιάχνουν φάρμακο από αυτό το φυσικό συστατικό, από αυτό το συστατικό της φύσης. Ερβαντόλ λοιπόν, ζωγραφίζει χαμόγελα, στο 217-876 παίρνετε τηλέφωνο και ενημερώνεστε και παραγγέλνετε, να ρωτήσετε κιόλας, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξαναδώσουμε. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. Τα πάντα για το αυτοκίνητο, και φανοποιείο και βαφείο και συνεργείο, αλλά κυρίως υγραεριοκίνηση. Βάζετε το υγραέριο και έχετε ως και 40% εξοικονόμηση στις
δαπάνες που κάνετε, στα έξοδα που κάνετε για τη βενζίνη. Είμαστε έτοιμοι, μαέστρο? Για τη γιαγιά, κυρίες και κύριοι, ξαναλέω, πριν πάω στην αφήγηση, γιατί θα πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα, ότι κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εκλεκτά, ό,τι εσείς επιλέξετε, δεν την έχει έτοιμη τη σακούλα. Θέλετε σουβλάκια, θέλετε σουτζουκάκια, θέλετε γεμιστά μπιφτέκια, θέλετε ψαρονέφρι, θέλετε κιμά, θέλετε οτιδήποτε για τα μωρά σας. Έτσι, οτιδήποτε για τα μεγάλα μωρά, οτιδήποτε θέλετε. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έτοιμοι! Πάμε. Για τις ανάγκες σημερινής μας ιστορίας θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Εκεί, γύρω στα μέσα Μαΐου, λίγες μόνο μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον ΠΑΟΚ. Περπατούσα για αρκετή ώρα μέσα στο πυκνό δάσος, για να βρεθώ για τρίτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια στην καλύβα της περιβόητης πλέον και viral γιαγιάς medium που μου τα είχε προβλέψει όλα και να μοιραστώ μαζί της τη χαρά μου για το κύπελο. Κυρίως όμως για να μάθω τι θα γινόταν μέσα στο καλοκαίρι. Σιγά σιγά άρχισε να φαίνεται στο ξέφωτο η παράγκα της γιαγιάς και μέσα μου σκέφτηκα μακάρι μετά τις εκλογές της ΕΠΟ τον Αύγουστο αυτή να είναι η μόνη παράγκα που θα έχει απομείνει τελικώς. Μπήκα μέσα και η γριά με περίμενε. Με κοίταξε με βλέμμα βλοσιρό. Γεια σου γιαγιά. Καλώς τον, καλώς τον. Έλα, έλα πουλάτι μου, έλα. Πέρασε, πέρασε. Εσύ δεν είσαι αυτός ο χτενάς? Πάλι τα ίδια ρε γιαγιά. Ο Βουρτσάς. Όχι ρε γιαγιά, τα πάμε αυτά, πάλι. Ο Κατσαρός. Θα μου παίξει αξιόφανο! Ρε γιαγιά, τσατσαρός είπαμε! Ναι, σε θυμήθηκα! Ζουμουσού! Ζουμουσού! Ζουμουσού, γιαγιά! Ήρθα να πούμε τρίτη φορά, δεν με θυμάσαι! Έχω κόψει διαρκείας εδώ! Ποτίθω ότι με ξέρεις! Σε ξέρω, βρε! Σε ξέρω, σε κάνω χαβά! Χαβά σε κάνω! Ξέρω και γιατί ήρθες! Ξέρεις, γιαγιά! Φυσικά! Εμείς τι δουλειά κάνουμε, φίδια λούζουμε! Φοράμε επικαλαμίδες, σπασού άρσε την τζίκια! Εντάξει γιαγιά, μην εκνευρίζεσαι. Ήρθα να σε δω. Γιαγιά, προχθές πήραμε το κύπελο. Μετά από 14 χρόνια και όπως καταλαβαίνεις, πλέον μόλις σε πελάγια ευτυχίας. Επιτέλους πρώτη φορά έχουμε βρει καλό προπονητή που γνωρίζει την ομάδα. Έχουμε βασικό κορμό παικτών για τη νέα χρονιά. Όλα είναι στρωμένα με 2-3 προσθήκες γιαγιά. Θα περάσουμε το πιο χαλαρουίτα καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Χωρίς άγχος επιτέλους. Χωρίς διχοφαγία και... Τι γελάς ρε γιαγιά? Γιατί γελάς? Έτσι νομίζεις Κωστάκη? Μη φας! Θα σφάξουμε ντρόν! Θα δω χέρι ήρεμα, Και χωρίς άχη! Ρε γιαγιά, με τρομάζεις. Όλα βλέπω εγώ και θα τα πω όλα. Επειδή όμως πέρασαν τα χρόνια και έχω πλέον τόσο καταράκτη στα μάτια που ο δήμαρχος έδεσας με κάλεσε για να με τιμήσει με πλακέτα, θέλω να με βοηθήσει λίγο. Εντάξει ρε γιαγιά, να σε βοηθήσω, αλλά μη μου λες τέτοια τώρα. Δηλαδή, τι δεν θα είναι δηλαδή ήρεμο αυτό το καλοκαίρι? Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν καλά, τσάτς. Καταρχήν, βλέπω δύο αγόρια από τη Σερβία, δύο ίτς, να φεύγουν από τον πάγκο σας. Δύο, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τωρινός, ο Τροπεούχος, αλλά και ο άλλος που τελευταία ήταν σε χώρα που δεν τους λες και ανοιχτομάτιδες, τη χώρα του Καπαμαρού. Ο Σέρβος με το στανιό στο επίθετο. Δεν σε καταλαβαίνω γιαγιά, τι θα νιώ, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τι θα φύγει ο Ήβης και... Άκουσε! Και ο άλλος που θα έρθει... Δεν θα προλάβει, όχι η γένεια της ΔΕΦ, όχι η αγιασμού στα σχολεία, αλλά δεν θα ακούσει ούτε την καμπάνα να χτυπά της Παναγιάς το 15 Αύγουστο. Γιαγιά, θα μας τρελάνεις ρε γιαγιά. Τι είναι αυτά που λες? Τέλος πάντων, δες λίγο με τα γραφικά, μπορείς να δεις.
Μπορείς να μου πεις? Εννοείται ότι μπορώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρχικά, θα τραυματιστεί σοβαρά αυτός με τα γάντια. Αυτός που απαγορεύεται να πει διαβητικό στο όνομά του, γιατί τα ανεβαίνουν τα ζάχαρα. Και οι γλυκοζηλωμένες. Αυτός που όταν τραυματίζεται πηγαίνει σε ζαχαροπλάστη και όχι σε ορθοπαιδικό. Μετά, θα θελήσουν να φέρουν στη θέση του κάποιον που όταν ρίχνει μούτσα, περισσεύει και κάβα ένα δάχτυλο για μια άλλη φορά. Ένας με 6 δάχτυλα τρομέρα του! 6 και 6, 12! Αλλά, τελικά θα σας τα κάνει σαν τα αερόστατα της Goodyear! Και καλύτερα, θα έρθει ένας που το όνομά του είναι ρήμα που χρησιμοποιούμε όταν λέμε ότι το χρήμα τι κάνει άφοδο! Ρέι! Ρέι! Α, γεια σου, τσακάλισε! Μετά όμως, αφού περάσεις ομάδα που το όνομά της μοιάζει με αυτό του γάβρου, μετά, οιμέ! Οιμέ! Ρε γιαγιά, μην κάνε! Ρε γιαγιά, μου κόβεις τη χολή να μπεις σε πολύ θρίλερ! Πρέπει να δώσω έφαση, ρε παιδί μου! Άσε με! Θα μου πεις τώρα πώς θα κάνω! Ρε γιαγιά, μου κόβεις τη χολή όμως! Τι, περάσω μια που μοιάζει, θα περάσει μια, αλλά μετά βλέπω πολύ μαυρίλα μέσα στον Αύγουστο. Άσε με να το κάνω εγώ με έμφαση, να πούμε θεατρικότητα, μη με κόβεις. Εντάξει ρε γιαγιά. Ξαναλέω, μέσα στον Αύγουστο μεγάλη πίκρα βλέπω. Οχ, τι θα συμβεί. Θα αποκλειστείς από το χωριό του Νίλς Χόλγερσον. Ποιο, αποκλείεται γιαγιά. Η ομάδα σου αποκλείεται. Όχι αυτό που σου λέω, να μ' ακούς. Και θα αρχίσει ο Μέγας Πόντιος να γιατρεύει λίγο-λίγο την πληγή. Θα γυρίσει το κλίμα σε λίγες μέρες. Θα κάνεις τη διαδρομή κόλαση παράδεισο μέσα σε 7 μέρες και 7 νύχτες. Από το Νεδίρ στο Ζενίθ. Από την κόλαση στο παράδεισο. Από την κατάθλιψη για τον Καριωτάκη. Από το άνοιξε πέτρα για να μπω της Μαρινέλλας. Θα πας στην τρέλα και στον ενθουσιασμό. Πάω και σε αφού. Χωρίς βέβαια να ξεχάσεις τον αποκλεισμό. Και συνεχίζω. Πρώτα θα γυρίσουν τα 3 πρώτα γράμματα από τη λέξη Μακεδονία. Αρρωστάκι με την ομάδα σου. Και δεν θα είναι αυτή η μεγαλύτερη επιστροφή καψούρα του κόσμου. Παίχτη θα βλέπεις να γυρνάει, άλλον θα δαχταράς. Μεταγραφές θα κάνεις για άλλον θα μιλιάς που θα έρθει στο τέλος. Σε βγάλει ψυχή βέβαια να ξέρεις, αλλά όπως το βλέπω το πράγμα εδώ ένα 10 δίνει στο σχετικό κουπόνι. Έλα ρε γιαγιά, θα με τρελάνεις ρε, δεν γίνονται αυτά που λες. Είναι σκέτη παράνοια. Θα φύγει και ο τρελός που σου χάρισε το κύπελο. Και για την offside φτέρνα του στο τελικό! Δε μέκα χθροί, πράσινοι και κόκκινοι! Αγκαλιασμένοι και χεράκι, χεράκι! Σαν συνεταιράκια αγαπημένα και ενωμένα απέναντι στον Πάο και στον Ιβάν! Θα ξεσηκώσουν την κοινωνία! Κηρύττοντας επικοινωνιακό πόλεμο! Και ενώ στη φάση του κόλου νωρίτερα όπως είδες προχθές! Έριξαν παίχτη σου με λαφή, αλλά Jason Statham στον Transporter. Καλά ρε γιαγιά, τώρα να σου πω κάτι, δηλαδή πραγματικά ξέρεις και το Statham ρε γιαγιά. Μας τρελάνει τελείως. Πλάκα μου κάνει ρε τσάτς. Ο Jason ήρθε εδώ πριν χρόνια και μου ζήτησε να προβλέψω τι θα γίνει με τα πυκνά σγουρά μαλλιά του όταν άρχισαν να πρωτοπέφτουν. Και τι να κάνει με την πολύ πιτηρίδα. Και εσύ τι του είπες ρε γιαγιά? Του είπα ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει τον πέσιμο των μαλλιών είναι το πάτωμα. Γιατί δεν πιτηρίδα, η λύση είναι τα άσπρα σακάκια. Άστα αυτά ρε γιαγιά, πες τώρα ρε γιαγιά, με έχεις κάνει άνω κάτω με τα αποκλεισμούς αυτά, τι με μου λες, δηλαδή πραγματικά, συνεχίζω! Και θα δώσεις δικαίωμα στο Βόλο και θα σε βάλουν πάλι στο στόχαστρο και ενώ άλλος, ο κόκκινος και τα κλωσσομπονίδια στα πολιτήρια με τον Πλατανιά θα φάει ποινή τόσο σκληρή όσο το χάδι μάνα σε ποπό μωρού με τάλκ μετά την αλαξιά. Εσένα θα σε ξεντώσουν και θα φας τη μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούν να σου ρίξουν πριν ξακουμπιστούν από το ποδόσφαιρο. Άπαξ για παντός.
Και εσύ και τα υπόλοιπα παόκια. Θα ξαναδείτε τον ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι σας όταν θα έχουν βγει οι αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες. Και οι γαλοπούλες θα τρέχουν για τη ζωή τους. Τι λες ρε γιαγιά, σοβαρά μιλάς τώρα. Τι είναι αυτά δηλαδή, θα φάμε, τι ποινή, υπάρχει περίπτωση δηλαδή θα φάμε ποινή ενός γύρου. Ενός γύρου και δεν δίνουμε αυτό με πίτα, άκουσε με. Πες όμως τι έλεγες για τους ντεμέκ εχθρούς εκεί, τι γίνεται τώρα, είναι δυνατόν, θα τα βρούνε. Ο γάβρος με το βάζελο, αυτοί υποτίθεται σκοτώνονται. Αγόρι μου. Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, η μεγάλη νίκη του Ιβάν. Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ πρώτα είναι που θα πέσουν οι μάσκες. Θα ξεμπροσιαστούν μια για πάντα αυτοί που υποτίθεται ότι σφάζονταν και είχαν μοιρασμένη μια χαρά την πίτα. Αυτοί που σου χτυπούσαν φιλικά την πλάτη και έλεγαν με δίθεν συμπάθεια, εμείς θέλουμε να πάω δυνατό, εμείς θέλουμε να πάω δυνατό. Μόλις όμως κατάλαβαν όντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, θα ξεγυμνωθούν. Και τότε θα δουν όλοι ότι είναι μια παρεούλα και ποδοσφαιρικά και πολιτικά και μηντιακά και μηντιακά, κάτσε ρε, τι μηντιακά ρε. Πέρα από το ΜΕΓΑ όπου υποτιθέμενοι αντίπαλοι θα τα βρουν και θα κάνουν τα κίμη για να αφήσουν στην απέξω τον Ιβάν. Αυτός θα μπει κι αλλού, θα πάρει κι άλλο κανάλι βλέπω, κάτσε είναι και θολό ρε, δεν έχω σήμα, δεν έχω σήμα. Περίμενε να δω λίγο να κουνήσω λίγο τη γυάλα. Ποιο κανάλι γιαγιά, ποιο? Ποιο κανάλι? Αυτό! 1-0! Έλα ρε γιαγιά τώρα, μην πες με τον πόνο, πες μέσα από εδώ πέρα, πες τι γίνεται! Ένα κεφαλαίο γράμμα βλέπω! Ένα φωνή εντό! Δεν ξέρω γιατί, βλέπω και μέσα στη γυάλα το Φουρθιώτη, όχι Παναγία μου! Να παραπονιέται και να λέει γιατί με διώχνεις, γιατί με διώχνεις! Και να λέει ότι εγώ θα πω τα πάντα και ότι ο Κάνιας είναι τραυματίας γιατί δεν πίνει αρκετό γυαλουρονικό χαρμάνι 1789! Και αλόι βέρα! Αυτή η αλόη Βέρα ξέρεις, ε! Πρώτη ξαδέρφη της χαράς Βέρα! Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές! Και στο λογαριασμό μου ασρεωθούν κι αυτές! Άσε αυτά ρε γιαγιά, μην πες με τον πόνο μας! Άσε να βάλω λίγο κάτι τεχνικό μέσα! Άσε με έχει πάρει να πούμε από το λαιμό! Συνεχίζω υπέρα του γιαγιά και σου λέω ένα! Ο πόντιος δεν καταλαβαίνει τίποτα! Και θα τα βάλει με όλους! Και τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα! Μέχρι τώρα όλοι είχαν γραμμένο τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον είχαν γραμμένο. Σε λίγο θα έχουν πλέον ένα γραμμένο απέναντί τους. Ξαναγυρίζω στις μεταγραφές λοιπόν. Το πόνο για τον αποκλεισμό θα έρθει να παλύνει όπως σου είπα ο Πόντιος. Που παρά τη μαύρη τρύπα των 7 εκατομμυρίων από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό θα τα χώσει χοντρά. Αφού μάλλον θα έχει πουλήσει το δεύτερο σακάκι που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε και δεύτερο σακάκι μάλλον, ε! Για να μπορεί να πληρώσει τον κατσιτσίς, λέω! Εγώ, η γιαγιά! Άσε να πάρω μια τζούρα από το φρεντουτσίνο. Τρεις παιχθούρες λοιπόν θα έρθουν! Με διαφορά! Λίγο ημερών! Λίγο ωρών! Ένας με ελ μπροστά, παιδί μου! Βλέπω ένα ελ! Πώς λέμε! Ελ Βενιζέλος! Ελ Σαρβαδόρ! Έλα μου στον τόπο σου! Τι είναι αυτά ρε γιαγιά? Α! Μια και το φέρει κουβέντα! Το βαζελάκι! Που κάθε φορά που θα κάνει μπουλκουμέ θα βγάζει ένα κίνηση κατά του ΠΑΟΚ και του Ιβάν! Θα πάρει ένα παίχτη που το λένε Μουνιέ! Να το βάλει δίπλα δίπλα με τον καπέλο να κάνουν δίδυμο! Μουνιέ καπέλο! Και θα το ζητούν οι συντοπίτες του εκεί στη Γαλλία! Έλα πίσω! Γύρνα στο χωριό σου! Και θα βγάλουν και πανό που θα λέει έλα Μουνιέ στον τόπο σου! Είχε βάλει ένα γκολ με εκτέλεση φάουλ εκεί στη Γαλλία, καλό. Το λεγόμενο Μουνιέ καλλιγραφία. Το καλοκαίρι, το παρακαλώ σου, αλλά σκούσος. Έλα στο Πανθηναϊκό, έλα στο Πανθηναϊκό. Να υπογράψει άλλος γνωστόν, παρακαλέ το Μουνιέ. Ξινό, άντε. Γιαγιά, μη. Δεν είναι σωστό, γιαγιά. Άσε με να ολοκληρώσω. Τελικά ήρθε για κουπές στην Ελλάδα αυτός ο Γάλλος. Και τι που έκανε βαρκάδα στη Μύκονο, με το φουσκωτό του, έμεινε ένα καραβάκι με ψαράδες δίπλα. Και τους ρημόλκησε ο Γάλλος, αφού γνωστόν! Το Μουνιέ σέρνει καράβι! Α! Βλέπω να πουλάει και ο Βαγγέλας το Λέτσο! Τον ποιο, τον! Το Λέτσο! 22 εκατομμύρια! Στους Γερμανούς μας δουλεύετε! Α! Μάλλον θα πληρώσουν και τη ρήτρα που είναι 16!
και βάζουν το κάτι της παραπάνω έναντι για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Εικάζω, η γριά, δεν ξέρω, λέω. Βλέπω και μια φυγή. Λέγε γιαγιά, λέγε δηλαδή πραγματικά, με έχει στείλει σήμερα, με έχει στείλει. Φεύγει ένα ξυπνητήρι με γερμανικό όνομα. Αυτό μου δείχνει για άλλα, παιδί μου. Πέρσι βέβαια είχε στείλει ένα σωσία στο πρωτάθλημα και θα πάει σε μια ευρέως γνωστή ομάδα και μάλιστα στον τεμπούτο του θα βάλει και δυο γκολ. Ε, γιαγιά, τώρα πραγματικά το παραχοντρένεις. Αυτά δεν γίνονται που λες. Το χοντρένεις, δεν γίνεται να φύγει ο Κλάους από την Τούμπα. Από 8 ετών ένωνε. Από 8 ετών έχει βάλει 100 τόσα γκολ. Θα φύγει, βρε! Μη με φυσβητείς! Θα τον δεις ντυμένο στα πράσινα! Με κάτι ακαταλαβίστηκα γράμματα από πίσω! Και θα... Α, το πιο απίθανο από όλα μου είναι. Μη διακόπτει! Το πιο απίθανο. Μη διακόπτει! Το πιο απίθανο που μου λες ότι θα βάλει δύο γκολ στον τεμπούτο. Τα φύλαγε για την. Για την Ισραηλανή ομάδα! Συνεχίζω. Αλλά θα δεις! Αμφισβήτα! Αμφισβήτα! Θα δεις μετά! Θα με κάνεις μετά! Σκετσάκι! Το Σεπτέμβρη! Να ξέρεις! Θα με παίξεις! Σκετσάκι! Ξαναγυρίζω! Θα πάρεις παίκτη! Ελ κάτι! Κάτι με κατουρί! Με ουρί! Κάτι ρε παιδί μου! Δεν μπορώ να το δω καλά! Τι κατουρί ρε γιαγιά! Τι ουρ... Ου... Α! Με ουρί! Κάποιος κατουρί! Κάποιος ουρί! Ούριος άνεμος στα χαφ! Με αυτό το δεκάρι! Που θα έχει φορέσει τη φανέλα του Θεού Διέγκο! Και δεν εννοώ τον Μπίζετσβαρ! Α, και δεν τον γουστάω και τον γουστάρω πολύ τον Μπίζετσβαρ! Ελ Καντουρί, γιαγιά! Θα πάρουμε τον Ελ Καντουρί! Έτσι! Άντε, βοήθα λίγο! Με βγάλει στην ψυχή! Μετά θα έρθει άλλος! Απ' το πάνω ράφι! Βραζιλιάνος! Από τα κρύα! Από μια Αγία πόλη με κοτρώνες! Τι, Αγία πόλη με κοτρώνες? Αγία Πετρούπολη! Ακριβώς! Και μετά το μεγάλο παν που σου έλεγα νωρίτερα. Θα γυρίσει ο Κοντοκόλλης. Στο τέλος! Την ίστατη ώρα! Στο τσακ! Θα έχεις φάει νύχια! Χεριών παδιών! Θα γυρίσει ο Κοντοκόλλης. Αυτός που πήρε το αυτοκίνητο και έτρεχε σαν τρελός στην Autobahn. Και πέρασε δικαστήριο από τους Γερμαναράδες για να δει τον ΠΑΟΚ με την Dortmund. Αυτός που παρέα με το δάσκαλο. Με το τίκ και το καφέ δερμάτινο. Ανέβηκαν την κορυφή της Ευρώπης. Αυτός που φεύγοντας έκανε λίμνες στα μάτια του. Τι έκανε? Λίμνες βρε, λίμνες! Δεν έκλαιγε αυτός όταν έφυγε. Αυτός που θα στείλει ψεύτικες μαγνητικές στους λύκους. Και θα γυρίσει να φορέσει στο μπράτσο του τον περιβραχιόνιο. Γιατί νιώθει όσο λίγη πλέον διεστη ΠΑΟΚ. Και έχει πάνω του λίγη από τη σκόνη των αποδητηρίων. Από Πάμπλο Γκαρσία, από Μουσλίμοβιτς, από Κοντρέρας, από Λίνο, από Κούσε Ισάο. Και σου κάνω και ρήμα σου, ξέ. Τα ψυχολογικά μου λύνω με αντελίνο, με αντελίνο. Για πού τους ξέρεις όλους αυτούς? Εσύ είσαι αλμανάκ να πούμε, είσαι η Πανίνη. Άσε βρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που θα μας πεις. Και τι λες, τελικά θα έρθει επιτέλους ο Βιερίνια? Ναι, αλλά λέγεται ο Μίσελ δεν τον θέλει. Α, θα τον προσπεράσουν όπως προσπερνάει μια Φεράρι Τεσταρόσα ένα Ζάσταβα 650 στην Εγνατία Οδό. Γράψτε όπως το λέω. Δεν τελείωσαμε τις μεταγραφές. Και στο τέλος θα έρθει το μπουμπούκι, θα έρθει το βλαστάρι για την άμυνα. Ένας με Λούκα Βραμ Λίγκολν. Μούση χωρίς μουστάκι. Τι μούση χωρίς μουστάκι? Θα έχει μούση αλλά θα ξυρίζει το μουστάκι. Γιατί? Γιατί είναι τρελόπεδο. Με τεράστια ποιότητα. Μιλάμε για μπακάρα τώρα, έτσι, όχι μπαλαμπιπ. Και αν χρειαστεί, το χαμηλότερο τάκλινγκ θα είναι στην καροτίδα. Αν χρειαστεί, θα ρωτάει τον αντίπαλο. Το καλάμι σας, να το φάει εδώ ή να το τίδιξω για το σπίτι. Αν χρειαστεί, θα είναι τόσο σκληρός που θα τον καλέσουν στην Αγκρότικα να γκαινιάσει το τμήμα με τις αλωνιστικές μηχανές. Λέγεται ότι αυτός συγκεκριμένος σε ηλικία 2 ετών έκανε τάκλινγκ στη μανούλα του την ώρα που ανέμελε αυτή η πόντζη της γλάστρες στον κήπο γιατί του έκρυψε την πιπίλα η ρουφιάνα. Αρκετά χρόνια μετά, αρκετά χρόνια μετά έκανε μαρκάρισμα σου παίρνω τα νιάτα στη γυναίκα του την ώρα του γάμου που ο παπάς είπε η δεύγυνη να φοβείται τον άντρα, τραβάει ένα καλαμίδι 40 μέρες έξω η γυναίκα, η δόλια. Α! Και κάτι τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι.
Μια και λέμε για μεταγραφές. Και εσύ θα κάνεις μεταγραφή. Εγώ ρε γεια. Τι λες, τι μεταγραφή. Και πού θα πάω. Θα φύγεις από εκεί που μονομαχούσαν οι Ρωμαίοι και θα πας αλλού. Σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι χαφ! Δεν είναι εξτρέμ! Δεν είναι στούπερ! Δεν είναι φορ! Τι είναι, δεν είναι βοάς, δεν είναι κροταλίας. Άκου! Μην αφηγητής! Μην αυθαδιάζεις! Δεν είναι φορ, δεν είναι εξτρέμ, δεν είναι στούπερ! Ίδια θέση με Μπαρέζι και Μπέκεμπάουερ. Φρανς, ξέρω και ξένους. Εκεί θα πας. Εκεί θα πέσει από τέλη Αυγούστου! Τι είναι αυτά, δώσε ένα στοιχείο, ρε γιαγιά. Και το αγαπημένο σου τέσσερα! Στο τέλος η συχνότητα θα το κρατήσει το τεσάρι. Να ξέρεις. Άσε ρε γιαγιά τώρα, άσε μαντρα γιαγιά. Καλά! Θα με κάνεις πόντικη. Θα με κάνεις και τσάκι. Στο λέω! Στο λέω να το ξέρεις! Γιαγιά, άστα αυτά τώρα και πες μου. Καλά όλα αυτά που με τις μεταγραφές και τα λοιπά, αλλά προπονητής μου είπες ότι θα φύγουν και οι δύο ίτς. Προπονητής ποιος! Αυτός! 2-0! Έλα ρε γιαγιά τώρα. Σε παρακαλώ, μπες με τον πόνο μας. Πρέπει να πάω και σε διάλειμμα. Λέγε, σε παρακαλώ, θα με πεθάνεις. Θα έρθει ο Έσκου που φαγώθηκε να τον φέρει ο πρώην διευθυντής. Ο μπαμπάς του λέει ήταν φοβερός. Ναι, αλλά και ο μπαμπάς Στράτος Διονυσίου ήταν τεράστιος. Αλλά ο Άγγελος και ο Στέλιος δεν τον φτάσαν ούτε στο μικρό του νιγάκι. Και μέχρι τώρα οδηγούσε Σκόντα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Σκόντα, είναι BMW, είναι Mercedes, είναι Ferrari, είναι Porsche! Θα μπορέσει, γιαγιά. Θα μπορέσει. Τι να σου πω, παιδί μου. Μακάρι να μπορέσει, ρε γιαγιά. Μακάρι να μπορέσει πιο και τον Λουτσέσκου, λες. Α, τον Λουτσέσκου, ρε παιδί μου. Πρέπει να στα κάνω. Δεν κάνει κάτσα. Θα μου βγάζει ψυχή. Πρέπει να έχει και ένα μυστήριο εφήγηση. Άιντε. Θα μπορέσει, ρε γιαγιά. Για πες. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Τέλειωσε ο χρόνος σου. Είπαμε λίγο λιγότερα από την Ιλιάδα και την Οδύσσια μαζί. Και πολλά σου είπα. Α, και κάτι τελευταίο. Είσαι γερασάκι, κράτα το στο πίσω μέρος του μυαλού σου και θα με θυμηθείς. Γιατί θα το ηχογραφήσεις αυτό και θα το παίξεις το καλοκαίρι του 18! Γιατί τι θα γίνει το καλοκαίρι του 18? Το καλοκαίρι του 18 θα έχεις επιτέλους και άλλη μία μεγάλη επιστροφή. Όχι παίκτη. Όχι, όχι, τι εννοείς γιαγιά, τι εννοείς. Δεν λέω παραπάνω, είπα άλλη μεγάλη επιστροφή, όχι παίκτη. Και ο κόσμος γιαγιά. Ο λαός, τι θα κάνει που θα περάσει ένα τέτοιο καλοκαίρι. Τι θα κάνει που περιμένω θα είναι ήρεμα όλο αυτό το καλοκαίρι και θα κάνει τη διαδρομή κόλαση παράδεισος. Τι θα κάνει ο κόσμος που τόσα χρόνια κάνει υπομονή για ένα πρωτάθλημα και έχει και τόσα άλλα θέματα, τόσα άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ο κόσμος, ο λαός αυτός, θα είναι πάντα εκεί να στηρίζει την καψούρα του και να φωνάζει συνθήματα με όλη την ψυχή. Κλείσε τα μάτια σου και άκου. Ακούς. Άκου. Άκου. Κλείσε τα μάτια. Ακού γιαγιά. Γιαγιά. Γιαγιά ακού. Άκου και πίστεψε. Πίστεψε. Εσύ που ακούς. Πίστεψε στα τέσσερα γράμματα. Πίστεψε στην ιστορία. Στην παράδοση. Και μη χάνεις ποτέ. Ποτέ την πίστη σου. Σε αυτή την ομάδα. Ποτέ να μην τη χάσεις. Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε. Χαίρομαι που σας άρεσε. Λέει ο Δημήτρης ο Σαπνάρας, δεν ξέρω πάει ο τόνος. Καλημέρα στην παρέα. Κωστής γιαγιά 0-2. Παιδιά, μεγάλη ήττα. Ήττα. Ήττα, όντως. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς. 2310
2-87-888. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Μενελάω 29. Συγχωρέστε με τώρα τη βραχνάδα, γιατί 20 λεπτά με τη γιαγιά. Ό,τι γδάρσιμο ήταν να κάνουμε στη φωνή το κάναμε. Αλλά, εντάξει, και πιθανόν να το ξαναβάλουμε το ηχητικό στο τέλος. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα, εμείς που δεν προλάβαμε. Εμείς που μπήκαμε στα μαγαζιά και βγήκαμε, θα το δούμε. Θα το δούμε εύκολα εδώ. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Να μιλήσετε εσείς. Και είπαμε, στέλνετε FM κενό το μήνυμά σας στο 54526 ονοματεπώ, για να σας κληρώσουμε για μια σακούλα κρέατα το κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29. Εκλεκτά τα κρέατα ενός μήνα. Πάμε, γιατί έχουμε γραμμές. Καλημέρα! Ζωμού σου λέμε! Ναι! Γεια σας! Εγώ. Σε εσάς μιλάμε! Έλα! Καλώς το παιδί! Έλα, μ' ακούς! Έλα ρε Καραγιάν! Έλα ρε φίλε! Φιλαράκι, μακράν το καλύτερο τέτοιο σκετσάκι, ερμηνεία, δεν το συζητάω φίλε. Έπρεπε να δεις και το ύφος, γιατί δεν φαίνεται η φάτσα. Μα είναι σαν να σε έβλεπα, γι' αυτό το λέω. Μου λέει χολύπτης, ρε φίλε, παίρνεις λέει και τις εκφράσεις του πρόσωπο. Δεν το πιάνε, δεν έχει σήμα, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Αλήθεια όμως, έτσι. Θα σε καλά, κουστάκι μου. Τώρα, άκου, θα σε ρωτήσω κάτι, μου πεις ειλικρινά, τη φωνή από τη γιαγιά. Ναι. Την πήρες από τον πρίγκιπα και τον βάτραχο του παραμύθι, από το medium τη γιαγιά. Μισή είναι από εκεί η φωνή και άλλη μισή είναι φίλε αγαμυθίτες. Έτσι. Έτσι, δηλαδή είναι ένα κράμα, ένα συγκερασμός. Όπως και από τον Braveheart. Α, για το... αγόρι μου, αγόρι μου. Φιλαράκι μου, να είσαι καιρός, έτσι πάντα να μας έχεις τις ημέρες. Αυτό θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμασταν λίγο φίλε, γιατί έτσι, με το ένα, με το άλλο, με τη μία πίκρα, με πολύ την άλλη αγωνία. Πολύ. Λίγο, ναι, το, αυτό το χαβαλετζίδικο το χάσαμε ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λίγο την τρέλα να ξεφεύγουμε, το χάσαμε λίγο. Πρόσεξε, λίγο η συγκυρία ήρθα να ξεκινήσω τη χειρότερη εβδομάδα φίλε. Χάσαμε ένα παιδί, αυτό είναι που τα σκεπάζει όλα. Πάνε, τι, όλα τα σκεπάζει. Αυγά και τα πασχάλια. Και μετά τα αγωνιστικά, ναι, η Λιβαδιά, ναι, η Όστερσουτ, αλλά είπαμε μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν ήθελα να καθυστερήσω άλλο. Θα μπορούσα να πω, ξέρετε, να έρθω την άλλη εβδομάδα να έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές. Όχι, ήθελα να έρθω να ανταμώσουμε και πάλι μέσα στη στενοχώρια και να βγούμε μαζί χέρι-χέρι από αυτή. Και είδε ότι η κόλαση, η παράδεισο, πόσο κοντά είναι να πούμε. Πώς γυρίσαμε το κλίμα και με τις μεταγραφές και όλα. Τώρα να δέσουν αυτοί είναι. Για να τους δούμε να παίζουν μαζί. Τώρα παιδιά. Και όλοι το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει και παλιότερα, ότι πρέπει να έχει περισσότερη στήριξη αυτός ο άνθρωπος και στην ουσία ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ακριβώς. Δεν στηρίζουμε το άτομο. Ναι, αλλά και το άτομο συγκεκριμένα. Ναι, γιατί πρώτα την ομάδα και μετά αυτόν που υπηρετεί. Αυτόν που υπηρετεί, αυτόν που δίνει, που ματώνει. Και βλέπεις ότι έχει όλη την τρέλα και τη διάθεση, όλοι, με τα λάθη του ή όχι, όλοι, τι κάνει. Έτσι, έχει την τρέλα και το γούστο, την καψούρα ρε, να την κάνει μεγάλη ομάδα. Άντε ΠΑΟΞΑΚΙ, αφήστε τα σουξουμού και τρεχάτε στο γήπεδο. Δεκέμβριο, άντε. Φαντάσου τι έχει να γίνει φίλε, στο μάτς με τον Βάζελο. Φαντάσου. Κάντε ένα μεγάλο φιλικό πριν, να πάμε όλοι. Να γουστάρουμε, να τους δούμε από κοντά. Φιλιά πολλά. Άντε, γεια σου Καραγιάν. Φιλιά. Άντε, πάμε παρακάτω. Άντε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Έλα, τι γίνεται Κωστή. Έλα μαλαμίση, Έλα λοιπόν, καλά πιάνε γλύψινο στον πρόεδρο. Καλά λέτε όλα αυτά που πιάνετε, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά δεν λέτε και αλήθειες, φίλε μου Κωστή. Όπως. Ότι είχε και τρίτο σακάκι. Ναι. Η μεταγραφή που ήταν να σκάσει τόμπα και για να αναδειχθούμε όλοι στον αέρα, να πούμε, δεν έγινε ποτέ. Ναι. Και το όνομά της, ναι, δεν το ξέρετε, η Όλγα Φαρμάκη ήταν απέξω survival. Δεν πήγε όμως Κωστή. Όχι, ρε, και φίλε. Γιατί με χτυπάς εκεί που πονάω. Γιατί με χτυπάς εκεί που πονάω. Να είμαστε άνθρωποι. Ανθρώποι, θέλω, κάπου. Θέλω να δω. Θέλω να σου πω κάτι. Ότι για την Όλγα Φαρμάκη γράφτηκε και ερμηνεύθηκε από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο το «Βρε μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι, έλα ως εδώ να σε λαχταρώ τα ολομαύρα σου μάτια». Μάτια, ταφ, γάμα, γιώτα, αλφα, έτσι. Πώς λέμε, είναι μάγια Μάτιτς. Να πόσο έχει ρε πρόεδρε, Βάλτινα ρε παιδί μου, Βάλτινα να πούμε μέσα. Βάλτινα, πρόσεξε, μία λέξη. Πώς λέμε Νταϊτόνα, ρε παιδί, πώς λέμε Μπαντάνα, Βάλτινα, μια λέξη. Βάλτινα. Φίλε, πεθαίνω Βάλτινα. Γιώργα Φαρμάκη, ξαναλέω για τους νέους ακροατές, είχε έρθει στον Αντένα, είμαστε με Βέννη στο στούντιο, έκανα 442 σαρδάμ. Με ένα τζιν στενό παντελόνι και με ένα μάλινο πουλοβεράκι κολλητό που άφηνε την μέση και τον αφαλό έξω.
Χάσαμε το τόπι, ήμουν μπιπδουλή. Αυτά. Μια παραδοχή. Βασικά να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να βρίζουμε τον πρόεδρο για τις μεταγραφές που φτιάχνει στο Εψιλον και όχι για τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ πλέον έχει το δρόμο του. Αγόρι μου. Και πλέον να μην ξέρουμε τι αγόρι να πούμε και να βλέπουμε. Αγόρι μου, και να λέμε είναι πρόγραμμα αυτό, ρε! Φέρε μελέτη! Φέρε μελέτη! Βάλε Μενεγάκη, ρε, γιατί δεν μπαίνει στη Μενεγάκη! Αφιερωμένο! Στο Λγάκι! Ο Χρυστοδουλόπουλος αμούστακο! Με πότισε φαρμάκι. Α, και να πω και συγχαρητήρια στην εθνική Βοσνία, την εθνική μα, την εθνική όλων μα. Ναι, ναι. Περισσότερου παίχτε του ΠΑΟΚ έχει εκεί. Είδαμε την αντίπαλη ομάδα. Αφού φωνάζανε συνθήματα υπέρ του Μυραλά. Τι να λέμε τώρα. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Μαλαμίσιε! Άστον να παίζει χαλί το μάκι, άστον! Καλημέρα σα. Ναι, γεια σα. Σε εσά μιλάμε, μιλήστε μα κι εσεί. Ήρθε η σειρά μου, λέω. Α, ήρθε, ήρθε, πουλάκι μου, ήρθε. Εντάξει, έλα, πω, Γιώργο! Πω. Γιώργο, συνομίληχε, έλα! Λοιπόν, παλικάρι μου, καταρχήν καλημέρα. Εσύ ειδικεύεσαι. Έφαγες και το Χάρη Κλίν. όχι, όχι, μην μου λες τέτοια τώρα. Το είναι κολοσσός. Προφήτης της εποχής του. Εάν ο κύριος Σαμίδης δεν σε βάλει στην Έψιλον... Αρχίσαμε! Να αρχίσαμε! Όχι, θα έχει ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη και θα μιλάς και εσύ. Άστα αυτά! Άστα αυτά! Φέρε μελέτη, φέρε Μενεγάκη! Φέρε Όλγα Φαρμάκη! Σε λίγο θα ασχολούμαστε με αυτά, να ξέρετε, αφού τελειώσαμε τα μεταγραφικά τα δικά μας. Άστα πάμε στο θέμα του Σαββίδη. Από εμάς εδώ την έχει την αγάπη και την υποστήριξη. Υπάρχουν όμως και μερικοί καλοθελητές οι οποίοι δεν τον πάνε και αρτινάνε για τις κατηγορίες. Ειδικά και κάτω μιλάμε καθόλου. Ναι. Κάτω ούτε ζωγραφιστό τον θέλουν. Συσπυρώθηκαν όλοι, ξεβρακώθηκαν, φάνηκε ότι είναι μια παρεούλα όλοι. Το ξέρω. Δεν χρειάζεται το να σου το πούμε εμείς, δηλαδή πρέπει να είσαι τελείως άσχετος. Στην Κύπρο το παίζει λαό-λαό και αυτό θα φανεί. Θα πετάξει για αυτό και τα λοιπά και θα δει ποιοι είναι οι φίλοι του οι πραγματικοί. Θέλει την υποστήριξή μας, παιδιά, μεγάλη υποστήριξη. Με όλες μας τις δυνάμεις να τον προστατέψουμε και να προστατέψουμε και την ομάδα. Έτσι. Τόσο για τα παιδάκια που θα κατέβουν να δουν τον αγώνα με τον Απόλλωνα Νέας Σμύρνης, έτσι λέγεται ο Απόλλων, προσέξτε μην πέστε σε παγίδες, μην δημιουργήσετε φασαρίες. Θα προσπαθήσουν να σας βάλουν να μαλώσετε και να κάνετε. Μας έχουν στην μπούκα του κανονιού, μας έχουν... Για να μας καθαρίσουν. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Θα το λέμε τις μέρες που θα πλησιάζει. Γιώργο μου, χίλια δίκια έχεις. Απόλυτη προσοχή. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Έτσι, να υποστηρίξουμε ότι μας έχουν έτοιμους. Για να μας καθαρίσουν. Έτοιμους, έτοιμους, έτοιμους. Αλλιώς δεν μπορούν. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Μία σακουλάρα κρέατα κληρώνουμε από το κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύωσιμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Είστε καλά. Good the boy. Μια χαρά, να γαργάρες κάνω. Κωστή, θέλω στην αρχή να πω δύο πραγματάκια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια από τη μία πλευρά στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα που θα λύσει, είπε, για τα καροτσάκια και για τα παιδιά. Α, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Αλλά θα προτιμούσα να είναι στο σκεπαστό και όχι στη θύρα 5. Ναι. Το σημαντικό είναι... Να τους βάλουν μέσα στον κόσμο κανονικά, όπως είμαστε όλοι, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν και διαρκείες από αυτά, γιατί το ξέρω. Ναι. Να περιμένουμε να δούμε πρώτα πώς θα γίνει, πώς θα λυθεί αυτό το θέμα, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα. Το ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση... Όχι, ότι υπάρχει κινητοποίηση. Μίλησαν τα παιδιά, πήγανε μια αντιπροσωπεία εκεί. Ξέρω ήταν και ο Άγγελος μαζί. Έτσι, δεν ξέρω αν ήταν ο Άγγελος. Ο Άγγελος ο Δημητούζης. Τα δυο τα παιδιά όχι, λέω, ο Άγγελος ο Δημητούζης που είναι με καροτσάκι και έχουν φτιάξει αυτήν την ομάδα. Θα μας πει περισσότερα. Ο Σαρχόβ είναι φίλος μου, πώς το λέω. Βεβαίως, ο Ευγένης. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε και αυτό το θέμα να λυθεί. Ναι, αυτό το θέμα θα τώρα, λυθεί, αν θα είναι σκεπαστό ή όχι, δεν το ξέρουμε και θα το δούμε. Πάντως, καλό θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να μετακινηθούν κιόλας, να είναι προστατευμένοι. Εκείνη η Λαμαρίνα που ήταν εκεί ήταν αντιαισθητικό τελείως. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Θέλω να πω ένα άλλο τώρα. Ναι, να πεις. Παράδειγμα, ας πούμε. Αν ρωτούσαμε.
τους Έλληνες φιλάδρους, φιλάδροι όμως, όχι οπαδούς, φιλάδρους. Ποια χώρα σας αρέσει, ας πούμε, από τους προπονητές που ήταν στην Ελλάδα? Τι πίστευες ότι θα έβγαινε πρώτη? Από ποια χώρα θέλετε να έρχεται προπονητής? Ναι, και που ήρθε και που θα έρθει και που από για την εθνική, για την εθνική ή για τους συλλόγους? Και για τους συλλόγους. Και για, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, παράδειγμα. Πιστεύω χώρες όπως Πορτογαλία. Α, μπράβο. Κατευθείαν στο αυτό έπεσες. Κατευθείαν στην πίτα επάνω. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ εικάζω. Ναι, ναι. Δεν λέω. Λέω, επειδή οι Πορτογάλοι... Κοίταξε, και οι Ισπανοί δεν έχουν κάνει άσχημα πράγματα στην Ελλάδα. Λέμε τώρα. Ναι, και ένα τελευταίο σαν quiz θα σε πω. Βεβαίως. Μπορώ να απαντήσω τώρα ή σε δύο άτοκες δόσεις? Όχι, θα απαντήσω τώρα. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Μην σε γαμορίχνονται! Μην σε χαροκόπη! Να το βάλεις, ας πούμε, σαν quiz για να δώσεις ένα τραπέζι δώρο, λέμε τώρα. Έχω κάτι καρέκλες και ένα κομωδίνο. Σήμερα τραπέζι δεν έχω. Δεν εννοώ το έπιπλο. Εννοώ αυτό που θα είχε πάρει. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα, έλα, αδερφέ μου, έλα, αγόρι μου, έλα. Πες, ρώτα. Λοιπόν, πόσα δεκάρια σταμάτησαν το ποδόσφαιρο στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Αυτό. Έγινε, Παναγιώτη. Έγινε. Σε φιλό. Σε φιλό, σε φιλό. Πάμε. Καλημέρα σας. 2310-287-888 είναι το νουμεράκι μας. Πάρτε μας. Να πω και κάτι άλλο. Όταν σας παίρνουν και σας ρωτούν τι ακούτε, να λέτε τι ακούτε. Να λέτε και το σταθμό, Λίμπερο, 107,4. Να λέτε και την εκπομπή, αν ακούτε τη δική μας εκπομπή. Αν δεν ακούτε τη δική μας εκπομπή, να πείτε ακούμε άλλη εκπομπή, όποια ακούτε. Και φυσικά το σταθμό. Μη σκιάζεστε, για καλό είναι. Έτσι, να λέτε. Ακούω αυτό και αυτό. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, good the πώς boy. Είστε. Ναι, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τώρα δεν ξέρω που είσαι. Εσύ δεν ξέρω που είσαι. Εγώ πια τσαευζώνων, είμαι πρώτος στο ραδιοταξί, δεύτερο αυτοκίνητο. Δεν έφυγες? Όχι. Τι όχι? Ακόμα όχι. Είδες που σε κατάλαβα κατευθείαν αυτή τη φορά, γαϊδουράγκαθε, αγόρι μου. Λίαν συντόμως, δεν το έχω σύμφωνα του κνίδα. Λίαν, αγόρι μου. Είμαι Λέοντος Σοφού 18 και Φράγκον Γωνία. Έκτος όροφος. Ωραία, το είχε πει η μάνα μου. Θα πας ψηλά, παιδί μου. Πήγα έκτο όροφο, φίλε. Δεν είναι. Ναι. Πάνω... Τι να πω. Τι να πω, αγόρι μου. Όλα καλά. Μια χαρά, θέλω να σου πω και από αέρος. Πάρα πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ωραίους ανθρώπους και εξωτερικά και εσωτερικά κυρίως να σμίγουν με ωραίους ανθρώπους και εξωτερικά και εσωτερικά. Καλά παιδιά να βρίσκονται μεταξύ τους και οι παράλληλοι δρόμοι στις ζωές των ανθρώπων κάποια στιγμή να τέμνονται. Πω! Νομίζω μπορώ να φύγω. Φεύγω. Φεύγω. Νομίζω τα είπα όλα, αγόρι μου. Να ξέρεις, είναι ηλικία. Τι είπε το άτομο? Τι είπα, ρε παιδί μου, τι είπα? Τι πίνεις, ρε φίλε? Είσαι παλιό χαρακτήρα. Το πίνεις όλο μόνο σου, δεν δίνεις τίποτα. Και εμάς μανούλα μας έχει κάνει. Με τον μπουρί το ρουφάω από το βαρέλι. Α, ξέρεις, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Πολύ χαίρομαι. Που σε είδα στην αιμοδοσία έτσι, να ξέρεις. Πολύ. Τι με ευχαριστείς. Λέω στα ίσια. Εκείνο ήταν έκπληξη, γιατί ούτε και εμείς το περιμέναμε ότι θα έχει τόσες πολλές ώρες καθυστέρηση. Ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Έτσι, αυτά. Και τις πιο δύσκολες. Αγόρι μου, λεβέντη μου. Ζου μου σου, αδερφέ. Αυτό όλο λέγεται ζου. Μου σου. Ζούμε τις μεγάλες δηλαδή, στιγμές. Ζούμε με σουβλάκια. Α, εσύ, δεν ξέρω. Γιατί ξέρεις, έτσι και κέρδιζα εγώ ποτέ την τέτοια. Ποτέ τσακουλάμε τον κράτο, λέγα και κραβέ. Δεν ξέρω τι κάνεις με τους άλλους. Βάρα σουβλάκι μέχρι να πεθάνω. Αγόρι μου. Και μα μου λέει, γιατί ζούμε σου, άδερφε. Ζούμε σου, αδερφέ. Ζούμε με σουβλάκια, αδερφέ. Ζήσε τις μεγάλες στιγμές, αγόρι μου. Ζήστε. Σε φιλό, γεια σου, γαϊδουράγκαθε. Πραγματικά. Πραγματικά μεγάλες στιγμές. Έτσι, έτσι. Προχωράμε, 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 προχωράμε. Και φέτος και για την ομαδάρα μας, έτσι, έτσι. Αλλά και για μένα προσωπικά. Φιλιά πολλά! Γεια σου, γαϊδουράγκαθε! Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός. Καλημέρα σας! Ναι, α, τι διάλειμμα! Διάλειμμα τούμπεν και επιστρέφω. Α, κυρίες και κυρίες και κύριοι, άσε το, άστο μάκι να πέσει, άστο αγόρι μου. Χορηγή πυρώτης ώρας.
Είναι η Ερβαντόλ. Τηλεφωνείτε στο 2-17-876 με το 23-10 μπροστά. 2-17-876. Κορυφαία κρέμα. Θα με θυμηθείτε. Όσοι τη χρησιμοποιήσαμε, καταλάβαμε γιατί προϊόν πρόκειται. Ό,τι σας απασχολεί τώρα που πέφτει θερμοκρασία, ρευματικά, αρθρώσεις, θλάσεις, οστεοαρθρίτιδες κτλ. Τα πάντα όλα, η κορυφαία, κορυφαία σύναψη έφτιαξε αυτή την μοναδική κρέμα, την Ερβαντόλ. Φυσικά ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικά αυτό το διάστημα με LG τηλεοράσεις, με καταπληκτική εικόνα, ευκρίνεια ήχου, απόδοση, ευκρίνεια εικόνας, απόδοση ήχου, τα πάντα όλα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. 4-73-118, 23-10, 4-73-118, τηλεφωνείτε, βάζετε το μαραφέτη με 0 προκαταβολή και 12 άτοκες δόσεις. Μέσα σε λίγους μήνες έχετε κάνει απόσβεση τα λεφτά που δίνετε. Επειδή έρχονται πολλά μηνύματα, να ξαναβάλουμε τη γιαγιά. Πολλοίς κόσμος μπαίνει αργότερα στην παρέα ή μπαίνει βγαίνει στα μαγαζιά. Πιθανόν να το καταφέρει ο μαέστρος μου εδώ, να το κόψουμε και να το βάλουμε φεύγοντας. Παρά τέταρτο, παρά 20, πόση ώρα ήταν, 20 λεπτό ήτανε. Να το βάλουμε φεύγοντας. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω. Σακουλάρα κρέατα. Τα κρέατα ενός μήνα κληρώνουμε σήμερα. Από το εκλεκτότερο κρεοπωλείο της πόλης. Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Ουρές κάνει ο κόσμος εκεί. Διότι τα κρέατά του δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Στο Μιχάλη που μας δίνει και κάθε εβδομάδα θα δίνει και άλλες φορές έχει δώσει και σε πολύτεκνους και σε άνεργους και στα φιλανθρωπικά μάτς που κάναμε. Δεν ξεχνάμε και τα λέμε. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Επειδή με ρωτάτε ποιο χαλί είναι αυτό, η απάντηση η πρώτη που μου έρχεται βέβαια αβίαστα και τελείως αυθόρμητα είναι αυτό 1-0! Θέλω να σας πω για τους καινούργιους ακροατές ότι με τους παλιούς έχουμε θεσπίσει αυτή την τέλος πάντων έξαρση παλιπαιδισμού με το ποιος αυτός 1-0, χωρίς κανένα λόγο, δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει πνεύμα σε αυτό. Δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει νόημα βαθύ. Τίποτα, ρε παιδί μου. Μια εφηβική παράνοια. Ποιος? Αυτός 1-0! Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Να μην μιλάνε άνθρωποι μεταξύ τους στις πιάτες στον ταξί. Δηλαδή, να μην τολμάει ο ένας να μιλήσει τον άλλον. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε διαγράψει από το λεξιλόγιο μας αυτή τη λέξη. Το ποιος και το ποιο δεν υπάρχει. Και βέβαια, το κάνουμε έτσι σαν χαβά. Πέρσι το πήγαμε μέχρι την κατάκτηση του κυπέλου, δηλαδή φάγαμε μήνες στον αέρα της εκπομπής. Και φέτος ξαναθεσπίζουμε μεγάλα δώρα, ξαναβάζουμε μεγάλα δώρα σε αυτόν που θα καταφέρει στον αέρα της εκπομπής. Η γιαγιά τα κατάφερε δύο φορές. Λοιπόν, που θα καταφέρει να μας ξεγελάσει, να μας πιάσει τον ύπνο χαλαρά και να πούμε ποιος και θα πείτε αυτός 1-0. Σε πρώτη φάση έχει αυτός. Ένα κυβότιο κρασιά αμπελόης, εκλεκτά. Ένα τραπέζι στη Λαδόκολα. Τρία μπλουζάκια ζουμουσού. Μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Τι άλλο να βάλω? Τι άλλο να βάλω? Α, τι έχουμε φίλε? Ξανθιά με το... Αυτό είναι εδώ, κυλικείο. Α, δεν μας τα λες αυτά φίλε. Δεν μας τα λες αυτά φίλε, με πλούσια τα LA. Να πω, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα, έτσι, παράκλησή σας και η επιθυμία σας για μας δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ σεβαστή και θα ξαναβάλουμε τη γιαγιά medium επειδή σας άρεσε. Θέλουμε να υπάρχει ψυχολογία, θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Άλλες μέρες θα κάνουμε τελείως χαβαλέ, άλλες μέρες θα κάνουμε vintage εκπομπές με αναφορές σε παλιά στέκια, σε παλιά παιχνίδια, σε παλιά περιοδικά, σε παιδικά και εφηβικά χρόνια. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, Χριστάρα μου, τώρα μισό δευτερόλεπτο, έτσι. Οπότε θα ξαναβάλουμε τη γιαγιά στο τελευταίο 20 λεπτό. Αφού μας τη ζητάτε και αφού σας άρεσε τόσο πολύ, χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε πραγματικά. Να ξαναπώ ότι Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο χορηγός δεύτερης ώρας. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει εστιατόριο στην πόλη, δεν υπάρχει ταβέρνα με τέτοια κρεατικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και να φάτε κάτι το οποίο είναι κάτω από 10.
η βαθμολογία του. Το σουβλάκι, ζουμερό. Η παντσέτα που είναι, έρχονται από κάθε άκρη της γης, να πούμε, και πάνε εκεί, ονομαστεί. Τα ψαρονέφια του, τα καπνιστά του, τα μπιφτέκια του, τα σουτζουκάκια του. Τι θέλετε να σου πω, τα γλυκά, τα χειροποίητα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 705-750. Όποιος πήγε, ξαναπήγε. Και όπου πήγε μετά αλλού έλεγε ναι, αλλά στη Λαδόκολα όμως είχαμε φάει κορυφαιότερο από αυτό που μας λέτε εσείς ότι είναι το καλύτερο. Έτσι. Αυτά. Να πω ότι σήμερα κρυώνουμε. Μια πάρα πολύ ωραία κλήρωση, την κρυώνουμε κανονικότατα. Θα έχετε την ευκαιρία, στέλνοντας το μήνυμά σας FM κενό στο 54526, γράφετε FM, FM, είμαι λατινικούς χαρακτήρες, είμαι ελληνικούς φούμου, πως λέμε Φανή και Μάριος, κενό στο 54526, μην γράφετε τη λέξη κενό, δεν χρειάζεται, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα. Είναι σημαντικό για ένα νοικοκυριό, είναι σημαντικό για μια οικογένεια, για ένα ζευγάρι, να έχει τα κρέατα, γεμίζετε μια σακούλα κρέατα για το μήνα στο κρεοπωλείο Μιχάλη στη Μενελάου 29. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας. Κάερε Στάπερ Μητίδο Λεβεντάρσκια Σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε στην κουφάλα τον νεκροθάφτη? Ζούμου σου λέμε και όλα τα λέμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι τα αγόρι μου, έτσι συντριβανίζει. Πήρα τηλέφωνο στο γεροκομείο Άγιος Παντελεήμων. Για να βρεις τη γιαγιά. Την καψουρεύεσαι, τη λιγουρεύεσαι, την προφείς. Μέχρι στην μέρα ρε μπαγάσα και σήμερα είμαι πολύ χάλια. Με έχει φτιάξει την ημέρα μου, ειλικρινά σου αυτό μιλάω. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, αυτό. Δεν πέφτει τίποτε. Να ευχαριστήσω δημόσια την εταιρεία της Ελβαντόρ. Πριν 10 λεπτά έχω παραλάβει την Ελβαντόρ. Καλά κάνεις. Θέλω να σου πω το εξής. Οι κρέμες που δώσαμε προχθές δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Χαμός λέει. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι από τη Σύναψης μπήκαν και στον κόπο να τις στείλουν στους τυχερούς. Δηλαδή δεν σας βάλαμε να περάσετε από εκεί. Εστάλη με ταχυδρομείο. Με τι σου ήρθε, με κούριερ, με τι? Σε μια συσκευασία να πάρεις πλάκα. Η ταχυδρόμος πήρε και δείγμα αυτό το όπα. Η ταχυδρόμος, εδώ τώρα θα σταθούμε. Η ταχυδρόμος γυναίκα. Θεά. Θεά. Έχω μια πληροφορία για αυτήν. Να στην πω. Τι πληροφορία? Για τη Θεά, την ταχυδρόμο. Έχω μια πληροφορία. Με αμφισβητείς? Έχω να σου δώσω μια πληροφορία. Διακοπές κάνεις, γιατί? Τι, διακοπές κάνω. Διακοπές έκανα ένα μήνα. Τι διακοπές? Παύλε, έχω μια πληροφορία για την ταχυδρόμο. Τη Θεά, την κουκλάρα. Ναι. Να στην πω. Ναι. Έμαθα ότι το πάει το γράμμα. Το έφερε και μου λέει είναι ωραία, λέω. Να στη βάλω κιόλας. Να στη βάλω. Έχω δει, λέω, στο φαρμακείο, λέω, 15 ευρώ κάνει, είναι και ακριβή. Ναι, κατά ακριβή. Γιατί σε σχέση με αυτό που δίνει, τι ακριβή. Ξέρεις πόσο καιρό περνάς με αυτή την κρέμα. Δεν είναι μια και έξω. Και είναι καλό το δώρο, λέω. Και πήρε το από μέσα τις οδηγίες για να την πάρει, γιατί έχει πρόβλημα και αυτή κάποια δικιά της. Θέλω να μου πεις για το ταχυδρόμο όμως. Το πώς περνάς, δεν μ' αρέσει. Ξανθιά ή μελαχρινή? Μελαχρινή και πολύ άρωμα. Πρωί, μέρη και τιμή. Σε έσπασε τα ρουθούνια. Ερώτα. Κοπελιά, να σου αλλιώσω λίγο το γράμμα. Θα με αφήσει να κρατήσω λίγο την τσάντα σου. Άρχισε να ξεφεύγει. Εγώ? Πρόσεξε. Γιατί να σε αλλιώσω το γράμμα, είπα. Δεν είναι το πα στο γραμματάκι. Ναι, το... Κοπελιά, θες. Καλύφθηκε. Θες να γίνουμε πακέτο. Εντάξει. Ναι, και τη γιαγιά να την ξαναβάλει. Ναι, αγόρι μου, σε φιλώ. Γεια σου στην Τριβανίση. Εξωτερικά δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Περιμένουμε να δέσουν όλοι αυτοί. Να δέσουν όλοι αυτοί. Περιμένουμε και την παρέτηση, την αποχώρηση με τη σημαία της 28 Οκτωβρίου του Αλουνού, του αρχιδιαιτητή.
Θα τελειώνει και αυτός, θα ησυχάσουμε από το παρεάκι. Θα δούμε, θα δούμε. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Όλα θα πάνε. Φιλιά! Όλα καλά. Εντός ολίγων εβδομάδων. Η δουλειά είναι να μην έπαιρνε χαμπάρι ο Πόντιος. Αφού τα πήρε χαμπάρι ο Πόντιος, όλα θα έχει ενημερωθεί. Του γύρισε το μάτι. Τελείωσε τώρα η μηχανή, πήρε μπρος, αλλά σιγά σιγά θα γυρνούν. Του γύρισε το μάτι. Του γύρισε το μάτι. Κρίνια δεν χρειάζεται και μυρλα, τίποτα άλλο. Αισιοδοξία και πίστη και δίπλα στην ομάδα. Φιλιά, φιλιά. Εντός των προσεχών εβδομάδων, μαζί με τους άλλους συντριβανίσιους, θα έρθετε στο στούντιο να, μαζί με τον Κυρδιονύση να μοιράσει τα κουτιά στους κορυφαίους παίκτες έτσι, εκείνης της ομάδας, Κούδα, Τερζανίδη, Αποστολίδη και Σαράφη. Θα έρθετε μαζί και με μπαμπά του Χρήστου Παυλίδη που τον υπερεκτιμώ, ένα από τα παιδιά, τα εκλεκτά παιδιά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έτσι. Θα έρθετε εδώ πέρα να κάνουμε αφιέρωμα στους συντριβανίσιους. Καλημέρα σας! Ναι! 23 10 23 10 287 888. Καλημέρα στο Γιάννη τον Καραφέρα. Ή Καραφερά, δεν ξέρω πάει ο τόνος. Για το Γιάννη είμαι σίγουρος, αδερφέ. Καλημέρα στον Παλιανόπουλο τον Αθανάσιο. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, τον Νίνα Ζέρβα. Καλημέρα στον Ζαχυρίτο Δημήτρη, Ευρωπόντιος. Καλημέρα, Κωστή. Βάλαμε για τα κρέατα. Έχει τη φανέλα Γκόμες. Εκείνη τη φανέλα Γκόμες, τι θα κάνουμε. Σε ποιον θα απευθυνθώ, αδερφέ. Μας τη χρωστάνε αυτοί ακόμα. Από τις λίγες φορές που μας άδειασαν. Θα κανονίσουμε φέτος καινούρια. Στο λέω. Θα κάνουμε κουβέντα με αλεπίδι. Επειδή εκείνης της χρονιάς δεν μας τις έστειλε και δεν φταίει το TAP, φταίει η εταιρεία τότε που συνεργαζόταν με την ομάδα μας και δεν μας απέστειλε, ενώ μας είχε τάξει. Θα το φροντίσουμε, δεν θέλουμε να έχουμε κρέη καθόλου, να το ξέρεις. Θα το κάνουμε φέτος και με υπογραφές θα είναι του ηγέτη της ομάδας του βόλεϊ. Όπου στο βόλεϊ, το ξαναλέω, το διαρκείας 50 ευρώ και είναι και το Champions League μέσα, είναι και το πρωτάθλημα, είναι και το κύπελο για τον 3 φορές συνεχόμενο πρωταθλητή Ελλάδος. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Τι να πούμε, πρωταθλητή και ταμπλούχο και τα λοιπά. Ανοιχτές γραμμές 287-888. Θα ξαναβάλω. Βάλω οπωσδήποτε τη γιαγιά. Κλαίμε πρωί-πρωί. Να σε καλά, λέει. Μαζεμένοι είμαστε στη δουλειά, στο γραφείο. Είμαστε δικηγόροι. Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ο Στάθης λέει: καλημέρα, Κωστή. Η γιαγιά μάγισσα της Μύρνης είναι η φωνή. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: ρε φίλε, λέει, πραγματικά είναι σαν να είναι δύο διαφορετικά άτομα και να μιλάνε, λέει, μέσα στο στούντιο. Να σε καλά, να σε γερός. Γεια σου, Καραθανάση Κωνσταντίνε. Άντε, Κρεατάρες, άντε, Παοκάρα. Ο Σαλτσίδης ο Αναστάσιος. Καλημέρα, Κωστή, λέει ο Χαριστός ο Δημήτρης. Ο Πολουτζίδης ο Χαράλαμπος. Ο Ράπτσο Λευθέρης. Φίλε, σε ευχαριστούμε, λέει, για τις τιμές που μας προσφέρεις. Να σε καλά, ρε Θοδωρή. Γεια σου, Δημητράκη Θοδωρόπουλε. Γεια σου, Άγγελε Παπαχρήστου. Γεια σου, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λέει, μας έκαψες τα ηχεία πρωί-πρωί με τη γιαγιά. Ξαναβάλτε, σε παρακαλώ. Το χάσα, μπήκα αργότερα προς το τέλος της παρέας. Θα το κάνουμε, παιδιά, θα το κάνουμε. Είναι υπόσχεση. Θα το φτιάξουμε. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. 2-87-888. Πες μου. Τι. Πες. Λοιπόν, πήρε μια κυρία να ρωτήσει για την κρέμα. Να το κάνουμε και αυτό. Να το πούμε. Να το πούμε, βεβαίως. Η κρέμα αυτή είναι ιδανική για τις οστεοαρθρίτιδες. Για τις θλάσεις. Για το αυγενικό σύνδρομο. Για τις κλειδώσεις σας. Έτσι, τώρα που η θερμοκρασία πέφτει, είναι η Ερβαντόλ. Τη ζητάτε στα φαρμακεία, είναι φτιαγμένη από συστατικό της φύσης. Από ένα βότανο, από ένα φυτό που ευδοκιμεί στην νοτιοανατολική Αφρική. Πόσο ψαγμένοι πρέπει να είναι οι άνθρωποι σύναψη. Αυτό το πήραν και φτιάξαν αυτή την κρέμα, η οποία είναι δροσερή και ανακουφίζει άμεσα τον πόνο. 2-17-876 θα πάρετε. 23-10-217-876. Ήθελα να πω ότι το μόνο που απασχολεί τώρα όλους μας είναι καταρχήν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Λίγος ο χρόνος για να μοντάρει ο Ρουμάνος, λίγος ο χρόνος, δεν αντιλέγω, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να πούν και οι άλλοι που δεν έχουν παίκτες, διότι δικαιολογία δεν υπάρχει. Μπαίνουν πορωμένοι για ντεμπούτο, έτσι, και ο Σαμπράνο μπήκε και ο Μαουρίσιο έβγαλαν όλο το πρόγραμμα, φορτσάρει και σιγά σιγά και ο Βιερίνια, όπως έτοιμος είναι ο Καντουρί. Δηλαδή οι καινούργοι αυτοί, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε θα μπουν εντεκάδα, δεν το συζητάμε, και ο Καντουρί θα είναι ο βασικός άξονας, ο βασικός τροφοδότης, ο Μπαλαντέρ, το δεκάρι, θέλετε να το πείτε. Έτσι. Και ο Βιερίνια θα πάρει τη θέση μπροστά και ο Μαουρίσιο θα είναι εξάρι, τώρα θα είναι μαζί με τον Γκάτσε, θα είναι μαζί με τον Γκάνια, σε αυτό θα το δούμε, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Και φυσικά η κολόνα στην άμυνα. Ο Σαμπράνο, ο οποίος ήρθε για να βουλώσει ένα κενό και να ανεβάσει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, θα δείτε
πόσο πολύ θα ανεβούν και οι υπόλοιποι δίπλα του. Θα είναι ο Μαλεζάς, θα είναι ο Κρέσπο, θα είναι ο Βαρέλα, θα είναι δεν ξέρω τι, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Και να δούμε την ομάδα να ρολάρει. Να δούμε όλους αυτούς παικταράδες να βρίσκονται μεταξύ τους. Να αρχίσει η ομάδα να βγάζει αυτοματισμούς, να αρχίσει η ομάδα να βγάζει αυτοπεποίθηση. Γεμίσαμε ισχυρές προσωπικότητες. Δεν πρόκειται να δεχτεί ο Βιερίνια εμφάνιση ο Όστερσουτ. Θα πέσουν σφαλιάρες μέσα στο γήπεδο. Δεν πρόκειται ο Σαμπράνο να δεχτεί απάθεια. Δεν πρόκειται ο Μαουρίσιο, δεν πρόκειται ο Ελκαντουρί. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουμε επίπεδο παικτικά. Είναι ότι ανεβαίνουμε και σε επίπεδο εγωισμού. Σε επίπεδο ποδοσφαιρικού εγωισμού. Μέσα στο τερέν. Έχω τύχει σε προπόνηση να πιάνονται στα χέρια πρωτοκλασάτοι παίκτες Βόσνιος με Πορτογάλο. Δεν θέλω να σας πω τώρα παραπάνω. Για ένα στραβό αράουτ που έδωσε ο βοηθός προπονητή. Και μετά να φεύγουν αγκαλιασμένοι βέβαια. Αλλά αυτό να μην θες να χάσεις ούτε στην Τζανταλίνα Μανταλίνα που παίζει στο ημίχρονο να πούμε της προπόνησης. Ούτε στο ποδοβόλεϊ. Τέτοιους θέλουμε. Τέτοιους θέλουμε. Όχι ανθρώπους οι οποίοι είναι τακτοποιημένα τα πάντα τους και βγάζουν απάθεια. Οι απαθείς δεν θα έχουν θέση σε αυτό τον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Τι να πούμε για τον Ιβάν πια άλλο. Τι να πούμε. Θέλετε να σας πω νούμερα. Γλύκος 450.000 ευρώ. Σας λέω το συμβόλαιο, το ετήσιο. Ρέι 400.000. Μπρίκιτς 400.000. Πασχαλάκης 140.000. Σιαμπάνης 50.000. Μαλεζάς 180.000. Μάτος 600.000. Κρέσπο 450.000. Λέοβατς 500.000. Κωνσταντινίδης 90.000. Λεβέκ 400. Βαρέλα 650. Σαμπράνο 1.250. Πέλκας 250. Τσίμιροτ 500. Μπίσεσβαρ 800. Καντουρί 1 εκατομμύριο, Κάτσε 260, Λιμνιός 130, Σάκχοφ 550, Κάνιας 600, Μαουρίσιο 1 500, Βιερίνια 1 300, Κάμπος 800, Κουλούρης 90, Μιστακίδης 100, Πρίγιοβιτς 900 χιλιάρικα, Μακ 650. Θέλετε να σας πω σύνολο? 14.870.000 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Αντίο ζωή. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έλα γόρι μου, πες μου. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα πριν πάμε στο διάλειμμα. Πρέπει να κόψουμε νωρίτερα γιατί είναι μεγάλο το... Μεγάλη γιαγιά. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλή αρχή, Κωστή μου. Καλώς τον Κολομπάμπουε. Καλή αρχή, Κωστάκι μου. Πόσο προφητικό ήταν, φίλε, αγόρι μου. Πόσο, θέλω να σου πω, πόσο προφητικό ήταν τότε που ενώ ήμουν στον αρένα και δεν υπήρχε καμία επαφή βέβαια. Είχα πει καλά λόγια για το Λίμπερο και για την ομάδα σας, για το βράδυ που φέρατε τον Ντούντορ για την τεράστια επιτυχία. Και πριν τη συνέντευξη και μετά. Κάτι ήξερες. Προοικονομία. Μπα, τότε δεν ήξερα τίποτα, αδερφέ, να ξέρεις. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, από μέσα σου, ξέρεις, καμιά φορά είναι το προέστημα. Τότε ήταν ο καλός λόγος που πρέπει να πεις, ακόμα και αν είσαι σε άλλο ραδιόφωνο, όπως και τώρα μπορώ να πω ένα καλό λόγο φυσικά για τον Αρένα, για το Μετρόπολης. Δεν σημαίνει ότι επειδή ακούτε εμάς αγνοείτε την ύπαρξη των άλλων, μας ακούτε επειδή επιλέγετε. Δηλαδή αυτά τα κόμπλεξ πρέπει κάποια στιγμή, τουλάχιστον εμείς οι σαραντάριδες συν, να τα βγάλουμε από τη ζωή μας και να τα βγάλουμε και από το μυαλό των ακροατών. Να μην... να καταλάβει και δεν έπρεπε να πούμε τότε ότι ήταν δηλαδή μια τεράστια επιτυχία και δεν υπάρχει παοξής που... που να μην ακούσει εκείνο το βράδυ τη συνέντευξη που φέρατε τον προπονητή εγώ του Πάουκ. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι focus δεν την άκουσε κανένα με βάση τις μετρήσεις. Εντάξει. Πάντων, τα είπαμε αυτά. Ναι. Όταν σας ρωτούν, επίτρεψέ μου, όταν σας ρωτούν, επειδή μας λένε κατά καιρούς, μας παίρνουν τηλέφωνο από τις εταιρείες, τι να λέμε, να λέτε αυτό που ακούτε. Ακούτε Λίμπερο, ακούτε κάτι άλλο. Και όταν σας ρωτούν, τι ώρα ακούτε, να πείτε. Ακούμε 8-10, ακούμε αυτή την εκπομπή, ακούμε μια άλλη εκπομπή. Ό,τι ακούτε, μη σκιάζεστε. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για τα ραδιόφωνα να αποτυπώνεται αυτό που
γίνεται να αποτυπώνεται και στις έρευνες, έτσι. Απλά επειδή είμαστε στο 2017, νομίζω ότι υπάρχουν πιο εύκολοι τρόποι να ανακαλύπτουμε τι ακούει ο κόσμος. Είναι και το ίντερνετ, είναι και διάφορα άλλα. Ναι. Αγοράκι μου, Κολομπάμπουε, σε ακούω τώρα, λοιπόν. Άκουγα τις τιμές τώρα που έλεγες εσύ και λέω πω ρε παιδί μου, καλά, πολύ καβούρας αυτός εδώ ρε. Ναι, ρε, τίποτα, είχε αυτός και τρίτο σακάκι κοντό, τελικά. Είχε ο και τρίτο. Καβούριας, ναι, ναι. Εντωμεταξύ, είναι, απλά είναι καβούρας αυτός ο βασιλικός ο καβούρας, ο πλέον από του Ατλαντικού. Ή ο καβούρας το κλειδί που λέει δώσε ένα καβούρα ρε λίγο να λύσω τη βάνα. Και αν βάλεις και σε αυτά όλα κανένα 7-8 την εφορία, συν σχεδόν το 80% των ποδοσφαιριστών που ανέφερε, θα μην πω 90, αυτή τη στιγμή έχουν αγοραστεί. Δεν είναι τζάμπα, φυσικά. Δεν είναι ελεύθεροι. Φυσικά. Δηλαδή φυσικά. Για τον κάθε ένα, ας πούμε, έχει και κανένα εκατομμυριάκι συν. Δε, εδώ, έτσι, έτσι, όπως το λες. Δηλαδή, εγώ είπα μόνο τις αμοιβές, τις αιτήσεις, ναι. Αλλά δηλαδή, η εφορία ξέρετε ότι σε σαπίζει εδώ, δεν υπάρχει. Δηλαδή μόνο να βάλεις αυτούς που αγοράστηκαν φέτος, δηλαδή Ελκαντουρί, Ρέι, ξέρω εγώ, Μαωρίτσιο, ποιοι άλλοι αγοράστηκαν κτλ. Συν φυσικά, 5-6 εκατομμυριάκια, 7. Έτσι είναι. Και έτσι. Μια χαρά. Δεν βάζουμε χρέη προς τρίτους, εφορίες, ΙΚΑ, τα 11,5 μπραφ. Δεν θέλουμε να τα λέμε συνέχεια. Επειδή όμως μας προκαλούν με τη συμπεριφορά τους κάποιοι, οι οποίοι μονίμως έχουν στο στόχαστρο, για τους γνωστούς λόγους, τον Ιβάν και τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να υπάρχει στην τραμπάλα το αντίβαρο. Αν θέλετε θα το κάνουμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα να λέμε, να υπενθυμίζουμε. Το θέμα είναι, Κώστα, ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, ότι ως ΠΑΟΚ πάντα υποβαθμίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους και υπερτονίζουμε είτε τους αντιπάλους είτε τις επιτυχίες των άλλων. Δηλαδή, διάβαζα νωρίτερα, «Α, δείτε το Μαρινάκι, έκανε επένδυση και πήγε και πέρασε στους ομίλους του Champions League». Πέρασε στους ομίλους του Champions League με τερματοφύλακα τον Καπίνο, αριστερό μπακ τον Γκούτρι, σέντερ φορ τον Μπεν, ναι, ναι, και στόπερ το Ρέτσο, πίστευτε. Το Βενζινάδικο που έχει στην Ηλίουπολη. Έτσι τώρα και ασχέτως τώρα αν τα πόσα είναι, ξέρω, των 22 είναι, εκατομμυρίων. Να σου πω κάτι, δεν πρέπει να έχει βρει τον πελάτο αυτός ο Ρέτσος στο Βενζινάδικο. Φίλε, μια χαρά. Δηλαδή, θα πάνε και τους ζητάνε λιθανικά. Εγώ πιστεύω, όχι, πιστεύω πηγαίνουν, βάζουν βεζίνη και φεύγουν. Έλα ρε, 22 εκατομμύρια πήρες. Άσερ φίλε τώρα. Έλα, πάρτα τη Λεβερκούζεν. Έλα ρε, πάρτα την Μπάγερ. Γύφτο και ξέρω και τα λοιπά. Τον άνθρωπο. Έχει, νομίζω ένα έχει όλη την πόλη, έτσι. Ή έχει αλλού και δεν έχω δει. Ένα, εκεί στην Ηλιούπολη. Πρέπει να το βγάλουμε φίλε συνέντευξη αυτό. Στην Ρεοκάστρο κανονικά. Από μωρό παιδί ήθελα να παίξω στη Λεβερκούζεν, μεγάλωσα με ασπιρίνες και τέτοια. Και τα λοιπά. Αγόρι μου. Κωστή, αγόρι μου. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, να ησυχάσει η ομάδα βέβαια, να μπει σε μια ρέγουλα, να βρούμε το ρυθμό. Νομίζω δικαιολογίες δεν έχει κανένας πλέον. Το υλικό είναι φοβερό. Ο μόνο ενδιασμό που έχω είναι για τον προπονητή. Ελπίζουμε να μας βγάλει, αυτό. Να βγάλει μάλλον αυτούς που τον επέλεξαν ας προπρόσωπος. Να τους δικαιώσει και να μας διαψεύσει όλους. Δεν θέλουμε να αποτύχει, το λέμε συνέχεια. Χρήστο, είναι σημαντικό. Θέλουμε να διαψευστούμε. Δεν θέλουμε να πούμε, είδατε, σας το λέγαμε. Δεν μπορούσε. Όχι. Μπορεί να μας κάνει όλους. Αν αποτύχει, σημαίνει ότι την πίκρα θα τη φάμε εμείς. Ακριβώς. Μα πρώτη θα στεναχωρηθούμε. Δεν θα χαρούμε επειδή δικαιωθήκαμε. Για εκείνο τον προπονητή που φέρανε το καλοκαίρι. Αυτοί που τον έφεραν και αυτοί που τον πρότειναν. Τραγικό. Για ποιο σκοπό και τι είναι. Ή ήταν ανίκανος ή ήταν στημένος. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί στην άκρη, γιατί τα συμπτώματα της δουλειάς του. Τραγικό. Τα πληρώνουμε ακόμα. Στην προετοιμασία θα τα βρίσκουμε όλη τη χρονιά μπροστά μας. Το βλέπεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να ανοίξει τα πόδια της, να κουνηθεί και πρέπει αυτό το πράγμα να μην περάσει έτσι. Δεν είναι δικαιολογία για τον τωρινό. Το λέμε όμως ότι βρήκε όχι, πραγματικά. Δεν το βλέπεις ότι ακόμη όχι. Και με τον Ολυμπιακό ακριβώς. Έτρεχαν περισσότερο από τους δικούς μας. Δεν μπορούν. Δεν ξέρω τι έκαναν πραγματικά. Γι' αυτό υπήρχαν φωνές στην προετοιμασία. Ρε παιδιά, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε το ένα τ' άλλο. Τέλος πάντων. Πρώτοι παίκτες καταλαβαίνουν. Φιλιά πολλά, Χριστάρα! Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου. Καλημέρα, Ζουμουσού, είμαι στο λεωφορείο και σε ακούω. Κατεβαίνω και παίρνω ταξί. Τι άκουγε, εσένα, Ζουμουσάκι, ο Ταρίφας, ο Σούλης. Γεια σου, Σούλη, που πήρες Ταρίφα, που πήρες, αδερφέ μου. Που πήρες δρομολόγιο τον Τινάκη, την Τίνα Δημητριάδου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τη γιαγιά κατευθείαν που μας τη ζητήσατε και χαιρόμαστε. Ξαναλέω, επειδή θα υπάρξει 20 λεπτή αφήγηση, η επανάληψη τη γιαγιά Medium νούμερο 3 με Βιερίνια, με Σαμπράνο κτλ. Ότι στέλνετε τα μηνύματά σας γιατί θα κληρώσουμε παρά δύο θα μπούμε και θα κληρώσουμε μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο με Νελάο 21 τα κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, FM με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, FM αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 5-45-26. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με γιαγιά Medium έτσι όπως μπήκαμε σήμερα.
Για τις ανάγκες σημερινής μας ιστορίας θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Εκεί, γύρω στα μέσα Μαΐου, λίγες μόνο μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον ΠΑΟΚ. Περπατούσα για αρκετή ώρα μέσα στο πυκνό δάσος. Για να βρεθώ, για τρίτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, στην καλύβα της περιβόητης πλέον και viral γιαγιάς medium, που μου τα είχε προβλέψει όλα και να μοιραστώ μαζί της τη χαρά μου για το κύπελο. Κυρίως όμως, για να μάθω τι θα γινόταν μέσα στο καλοκαίρι. Σιγά σιγά άρχισε να φαίνεται στο ξέφωτο η παράγκα της γιαγιάς και μέσα μου σκέφτηκα μακάρι μετά τις εκλογές της ΕΠΟ τον Αύγουστο αυτή να είναι η μόνη παράγκα που θα έχει απομείνει τελικώς. Μπήκα μέσα και η γριά με περίμενε. Με κοίταξε με βλέμμα βλοσιρό. Γεια σου, γιαγιά. Καλώς τον! Καλώς τον! Έλα! Έλα, πουλάκι μου, έλα! Πέρασε, πέρασε. Εσύ δεν είσαι αυτός ο χτενάς! Πάλι τα ίδια, ρε γιαγιά. Ο Βουρτσάς! Όχι, ρε γιαγιά, τα πάμε αυτά. Πάλι... Ο Κατσαρός! Θα μου παίξει εξωφανό! Ρε γιαγιά, Τσατσαρός είπαμε. Ναι, σε θυμήθηκα! Τζουμουσού! Τζουμουσού! Ζουμουσού, γιαγιά! Ήρθα να πούμε τρίτη φορά, δεν με θυμάσαι! Έχω κόψει διαρκείας εδώ! Ποτίθω ότι με ξέρεις! Σε ξέρω, βρε! Σε ξέρω, σε κάνω χαβά! Χαβά σε κάνω! Ξέρω και γιατί ήρθες! Ξέρεις, γιαγιά! Φυσικά! Εμείς τι δουλειά κάνουμε, φίδια λούζουμε! Φοράμε επικαλαμίδες, σπασουάρ σε την τίκια! Εντάξει, γιαγιά, μην εκνευρίζεσαι. Ήρθα να σε δω. Γιαγιά, προχθές πήραμε το κύπελο. Μετά από 14 χρόνια και όπως καταλαβαίνεις, πλέον με όλη σε πελάγια ευτυχίας. Επιτέλους, πρώτη φορά έχουμε βρει καλό προπονητή που γνωρίζει την ομάδα. Έχουμε βασικό κορμό παικτών για τη νέα χρονιά. Όλα είναι στρωμένα. Με 2-3 προσθήκες, γιαγιά, θα περάσουμε το πιο χαλαρουίτα καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Χωρίς άγχος, επιτέλους. Χωρίς διχοφαγία και... Τι γελάς, ρε γιαγιά? Γιατί γελάς? Έτσι νομίζεις, Κωστάκη! Μη φας! Θα σφάξουμε ντρόν! Θα δω χέρι ήρεμα, Και χωρίς άχη! Ρε γιαγιά, με τρομάζεις? Όλα βλέπω εγώ! Και σε αυτά που όλα! Επειδή όμως πέρασαν τα χρόνια και έχω πλέον τόσο καταράκτη στα μάτια που ο δήμαρχος Έδεσας με κάλεσε για να με τιμήσει με πλακέτα, θέλω να με βοηθήσει λίγο. Εντάξει, ρε, για να σε βοηθήσω, αλλά μη μου λες τέτοια τώρα. Δηλαδή, τι, δεν θα είναι δηλαδή ήρεμο αυτό το καλοκαίρι? Άκου λοιπόν! Άκου λοιπόν καλά, τσάτς! Καταρχήν, βλέπω δύο αγόρια από τη Σερβία, δύο ίτς, να φεύγουν από τον πάγκο σας. Δύο, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τωρινός, ο τροπεούχος, αλλά και ο άλλος που τελευταία ήταν σε χώρα που δεν τους λες και ανοιχτομάτιδες, τη χώρα του Καπαμαρού. Ο Σέρβος με το στανιό στο επίθετο. Δεν σε καταλαβαίνω, γιαγιά. Τι στανιό, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τι θα φύγει ο Ήβης και... Άκουσε! Ο άλλος που θα έρθει δεν θα προλάβει, όχι η γένεια της ΔΕΦ, όχι η αγιασμού στα σχολεία, αλλά δεν θα ακούσει ούτε την καμπάνα να χτυπά της Παναγιάς το 15 Αύγουστο. Γεια, θα μας τρελάνεις, ρε γιαγιά. Τι είναι αυτά που λες? Τέλος πάντων, δες λίγο με τα γραφικά. Μπορείς να δεις? Μπορείς να μου πεις? Εννοείται ότι μπορώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρχικά, θα τραυματιστεί σοβαρά αυτός με τα γάντια. Αυτός που απαγορεύεται να πει διαβητικό στο όνομά του, γιατί τα ανεβαίνουν τα ζάχαρα. Και οι γλυκοζηλωμένες. Αυτός που όταν τραυματίζεται πηγαίνει σε ζαχαροπλάστη και όχι σε ορθοπαιδικό. Μετά, θα θελήσουν να φέρουν στη θέση του κάποιον που όταν ρίχνει μούτσα, περισσεύει και κάβα ένα δάχτυλο για μια άλλη φορά. Ένας με 6 δάχτυλα τρομάρα του! 6 και 6, 12! Αλλά τελικά θα σας τα κάνει σαν τα αερόστατα της Goodyear! Και καλύτερα θα έρθει ένας που το όνομά του είναι ρήμα που χρησιμοποιούμε όταν λέμε ότι το χρήμα
Τι κάνει ο άφοδο! Ρέι. Ρέι! Α, γεια σου, τσακάνισε. Μετά όμως, αφού περάσεις ομάδα που το όνομά της μοιάζει με αυτό του γάβρου, μετά, ο Ιμέ! Ρε γιαγιά, μην κάνε. Ρε γιαγιά, μου κόβεις τη χολή να μπεις σε πολύ θρίλερ. Πρέπει να δώσω έφαση, ρε παιδί μου! Άσε με! Θα μου πεις τώρα πώς θα κάνω! Ρε γιαγιά, μου κόβεις τη χολή όμως. Τι, περάσω μια που μοιάζει. Τι. Με το. Ολυμπία. Τι. Θα περάσει μια! Αλλά μετά βλέπω πολύ μαυρίλα μέσα τον Αύγουστο. Άσε με να το κάνω εγώ με έφαση, να πούμε θεατρικότητα, μην με κόβεις! Εντάξει, ρε γιαγιά. Ξαναλέω! Μέσα τον Αύγουστο! Μεγάλη πίκρα βλέπω. Οχ, τι θα συμβεί! Θα αποκλειστείς από το χωριό του Νίλς Χόλγκερσον. Αποκλείεται, γιαγιά! Η ομάδα σου αποκλείεται. Όχι αυτό που σου λέω. Να μ' ακούς! Και θα αρχίσει ο Μέγας Πόντιος να γιατρεύει λίγο-λίγο την πληγή. Θα γυρίσει το κλίμα σε λίγες μέρες. Θα κάνεις τη διαδρομή κόλαση παράδεισο μέσα σε 7 μέρες και 7 νύχτες. Από το Νεδίρ στο Ζενίθ! Από την κόλαση στον Παράδεισο! Από την κατάθλιψη για τον Καριωτάκη! Από το άνοιξε πέτρα για να μπω! Της Μαρινέλλας! Θα πας στην τρέλα και στον ενθουσιασμό! Πάω και σε αφού! Χωρίς βέβαια να ξεχάσεις τον αποκλεισμό! Και συνεχίζω! Πρώτα θα γυρίσουν τα 3 πρώτα γράμματα από τη λέξη Μακεδονία. Αρρωστάκι! Με την ομάδα σου. Και δεν θα είναι αυτή η μεγαλύτερη επιστροφή καψούρα του κόσμου. Παίχτη θα βλέπεις να γυρνάει, άλλον θα λαχταράς. Μεταγραφές θα κάνεις, για άλλον θα μιλάς που θα έρθει στο τέλος. Σε βγάλει ψυχή βέβαια, να ξέρεις, αλλά όπως το βλέπω το πράγμα εδώ, ένα 10 δίνει στο σχετικό κουπόνι. Έλα ρε γιαγιά, θα με τρελάνεις ρε, δεν γίνονται αυτά που λες. Είναι σκέτη παράνοια. Θα φύγει και ο τρελός που σου χάρισε το κύπελο. Και για την offside φτέρνα του στο τελικό. Δε μέκα χθροί, πράσινοι και κόκκινοι, αγκαλιασμένοι και χεράκι. Σαν σιδετεράκια αγαπημένα και ενωμένα απέναντι στον Πάο και στον Ιβάν, θα ξεσηκώσουν την κοινωνία! Κηρύττοντας επικοινωνιακό πόλεμο. Και ενώ στη φάση του κόλ νωρίτερα, όπως είδες προχθές, έριξαν παίχτη σου με λαβή, αλλά Jason Statham στο Transporter. Καλά ρε γιαγιά, τώρα να σου πω κάτι, δηλαδή πραγματικά ξέρεις και το Statham ρε γιαγιά. Μας τρελάνει τελείως. Πλάκα μου κάνει ρε τσάτς! Ο Jason! Ήρθε εδώ πριν χρόνια και μου ζήτησε να προβλέψω τι θα γίνει με τα πυκνά σγουρά μαλλιά του όταν άρχισαν να πρωτοπέφτουν. Και τι να κάνει με την πολλή πιτηρίδα. Και εσύ τι του είπες ρε γιαγιά? Του είπα ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει τον πέσιμο των μαλλιών είναι το πάτωμα. Γιατί δεν πιτηρίδα, η λύση είναι τα άσπρα σακάκια. Άστα αυτά ρε γιαγιά, πες τώρα ρε γιαγιά, με έχεις κάνει άνω κάτω με τα αποκλεισμούς αυτά, τι με μου λες, δηλαδή πραγματικά, συνεχίζω! Και θα δώσεις δικαίωμα στο Βόλο και θα σε βάλουν πάλι στο στόχαστρο και ενώ άλλος, ο κόκκινος και τα κλωσσομπονίδια στα πολιτήρια με τον Πλατανιά θα φάει ποινή τόσο σκληρή όσο το χάνει μάνα σε ποπό μωρού με τάλκ μετά την αλαξιά, εσένα θα σε ξεντώσουν! Και θα φας τη μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούν να σου ρίξουν πριν ξεκουμπιστούν από το ποδόσφαιρο. Άπαξ για παντός. Και εσύ και τα υπόλοιπα παόκια θα ξαναδείτε τον ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι σας όταν θα έχουν βγει οι αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες και οι γαλοπούλες θα τρέχουν για τη ζωή τους. Τι λες ρε γιαγιά, σοβαρά μιλάς τώρα? Τι είναι αυτά δηλαδή, θα φάμε υπάρχει περίπτωση δηλαδή θα φάμε ποινή ενός γύρου? Εδώ γύρω και δεν δίνουμε αυτό με πίτα! Ακούσε με! Πες όμως τι έλεγες για τους ντεμέκ εχθρούς εκεί, τι γίνεται τώρα, είναι δυνατόν, θα τα βρούνε! Ο γάβρος με το βάζελο, αυτοί υποτίθεται σκοτώνονται! Αγόρι μου! Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, η μεγάλη νίκη του Ιβάν, η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ πρώτα, είναι που θα πέσουν οι μάσκες.
θα ξεμπροσιαστούν μια για πάντα αυτοί που υποτίθεται ότι σφάζονταν και είχαν μοιρασμένη μια χαρά την πίτα. Αυτοί που σου χτυπούσαν φιλικά την πλάτη και έλεγαν με δίθεν συμπάθεια, εμείς θέλουμε να πάω δυνατό, εμείς θέλουμε να πάω δυνατό. Μόλις όμως κατάλαβαν όντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, θα ξεγυμνωθούν και τότε θα δουν όλοι ότι είναι μια παρεούλα και ποδοσφαιρικά και πολιτικά και μηντιακά και. Μηντιακά, κάτσε ρε, γιατί μηντιακά ρε. Πέρα από το ΜΕΓΑ, όπου υποτιθέμενοι αντίπαλοι θα τα βρουν και θα κάνουν τα κίμη για να αφήσουν στην απέξω τον Ιβάν, αυτός θα μπει κι αλλού. Θα πάρει κι άλλο κανάλι, βλέπω. Κάτσε είναι και θολό, ρε. Δεν έχω σήμα. Δεν έχω σήμα. Περιμένω να δω λίγο να κουνήσω λίγο τη γυάλα. Ποιο κανάλι, γιαγιά, ποιο. Ποιο κανάλι. Αυτό! Ένα μηδέν. Έλα, ρε, γιαγιά, τώρα. Μην πες με τον πόνο. Πες μας από εδώ πέρα. Πες τι γίνεται. Ένα κεφαλαίο γράμμα βλέπω. Ένα φωνή εντό. Δεν ξέρω γιατί. Βλέπω και μέσα στη γυάλα το φουρτιώτη. Όχι, Παναγία μου. Να παραπονιέται και να λέει γιατί με διώχνει, γιατί με διώχνει. Και να λέει ότι εγώ θα πω τα πάντα και ότι ο Κάνιας είναι τραυματίας γιατί δεν πίνει αρκετό γυαλουρονικό χαρμάνι 1789 και αλόι βέρα. Αυτή η αλόι βέρα ξέρεις, ε, πρώτη ξαδέρφη της χαράς βέρα. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές και στο λογαριασμό μου ασρεωθούν κι αυτές. Άσε αυτά ρε γιαγιά, μην πες με τον πόνο μας. Άσε να βάλω λίγο καλλιτεχνικό μέσα. Άσε με έχει πάρει να πούμε από το λαιμό. Συνεχίζω υπέρα του γιαγιά και σου λέω ένα. Ο Πόντιος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και θα τα βάλει με όλους. Και τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Μέχρι τώρα όλοι είχαν γραμμένο τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον είχαν γραμμένο. Σε λίγο θα έχουν πλέον ένα γραμμένο απέναντί τους. Ξαναγυρίζω στις μεταγραφές λοιπόν. Το πόνο για τον αποκλεισμό θα έρθει να παλύνει όπως σου είπα ο Πόντιος. Που παρά τη μαύρη τρύπα των 7 εκατομμυρίων από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό θα τα χώσει χοντρά! Αφού μάλλον θα έχει πουλήσει το δεύτερο σακάκι που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε και δεύτερο σακάκι μάλλον, ε! Για να μπορεί να πληρώσει τον κατσιτσίς, λέω! Εγώ, η γιαγιά! Άσε να πάρω μια τζούρα από το φρεντουτσίνο. Τρεις παικτούρες λοιπόν θα έρθουν! Με διαφορά! Λίγων ημερών! Λίγων ωρών! Ένας με ελ μπροστά, παιδί μου. Βλέπω ένα ελ. Πώς λέμε, ελ Βενιζέλος, ελ Σαρβαδόρ, έλα μου τον τόπο σου! Τι είναι αυτά, ρε γιαγιά. Α! Μια και το φέρει κουβέντα! Το Βαζελάκι! Που κάθε φορά που θα κάνει μπουλκουμέ θα βγάζει ένα κίνηση κατά του ΠΑΟ και του Ιβάν, θα πάρει ένα παίκτη που το λένε Μουνιέ! Να το βάλει δίπλα-δίπλα με τον καπέλο να κάνουν δίδυμο! Μουνιέ καπέλο! Και θα το ζητούν οι συντοπίτες του εκεί στη Γαλλία. Έλα πίσω, γύρνα στο χωριό σου. Και θα βγάλουν και πανό που θα λέει έλα μου νιέσαι τον τόπο σου. Και είχε βάλει και ένα γκολ με εκτέλεση φάουλ εκεί στη Γαλλία, καλό. Το λεγόμενο μου νιέ καλλιγραφία. Το καλοκαίρι, τον παρακαλώ σου ο Αλασκούσος. Έλα στο Πανθαϊκό, έλα στο Πανθαϊκό. Να υπογράψει άλλος γροσόν, παρακαλέ το μου νιέ. Ξινό, άντε. Γιαγιά, μη. Δεν είναι σωστό, γιαγιά. Άσε με να ολοκληρώσω. Τελικά ήρθε για κουπές στην Ελλάδα αυτός ο Γάλλος. Και τι που έκανε βαρκάδα στη Μύκονο με το φουσκωτό του, έμεινε ένα καραβάκι με ψαράδες δίπλα και τους ρημόλκησε ο Γάλλος αφού γνωστόν. Το μουνιέ σέρνει καράβι. Α, βλέπω να πουλάει το Βαντέλα στο Λέτσο. Τον ποιο, τον. Το Λέτσο, 22 εκατομμύρια, στους Γερμανούς μας δουλεύετε. Α, μάλλον θα πληρώσουν και τη ρήτρα που είναι 16 και βάζουν το κάτι της παραπάνω έναντι για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Η Κάζο, η γριά, δεν ξέρω, λέω. Βλέπω και μια φυγή. Λέγε γιαγιά, λέγε δηλαδή πραγματικά, με έχει στείλει σήμερα, με έχει στείλει. Φεύγει ένα ξυπνητήρι με γερμανικό όνομα. Αυτό μου δείχνει για άλλα, παιδί μου. Πέρσι βέβαια είχε στείλει ένα σωσία στο πρωτάθλημα. Και θα πάει σε μια ευρέως γνωστή ομάδα. Και μάλιστα στον τεμπούτο του θα βάλει και δυο γκολ. Ε, γιαγιά, τώρα πραγματικά το παραχοντρένεις. Αυτά δεν γίνονται που λες. Το χοντρένεις. Δεν γίνεται να φύγει ο Κλάους από την Τούπα. Από 8 ετών είναι. Από 8 ετών έχει βάλει 100 τόσα γκολ. Θα φύγει, βρε. Μη με φυσβητείς. Θα τον δεις διμένο στα πράσινα. Με κατεκαταλαβίστηκα γράμματα από πίσω.
Και δε, α, το πιο απίθανο από όλα που λένε, δεν διακόπτεις, το πιο απίθανο, δεν διακόπτεις! Το πιο απίθανο που μου λες ότι θα βάλει δύο γκολ στον τεμπούτο, τα φύλαγε για την... για την Ισραηλανή ομάδα! Συνεχίζω. Αλλά, θα δεις, αφισβήτα, αφισβήτα, θα δεις μετά. Θα με κάνεις μετά, σκετσάκι, το Σεπτέμβρη, να ξέρεις, θα με παίξεις, σκετσάκι. Ξαναγυρίζω, θα πάρεις παίκτη, ελ κάτι, κάτι με κατουρί, με ουρί, κάτι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το δω καλά. Τι κατουρί ρε γιαγιά, τι ουρί, ου, α, με ουρί, κάποιος κατουρί, κάποιος ουρί, ούριος άνεμος στα χαφ, με αυτό το δεκάρι. Που θα έχει φορέσει τη φανέλα του Θεού Διέγκο! Και δεν εννοώ τον Μπίσετσβαρ! Α, και δεν τον γουστάω και τον γουστάρω πολύ τον Μπίσετσβαρ! Ελ Καντουρί, γιαγιά! Θα πάρουμε τον Ελ Καντουρί! Έτσι! Άντε, βοήθα λίγο! Με βγάλει στην ψυχή! Μετά θα έρθει άλλος! Απ' το πάνω ράφι! Βραζιλιάνος! Από τα κρύα! Από μια Αγία πόλη με κοτρώνες! Τι Αγία πόλη με κοτρώνες! Αγία Πετρούπολη! Ακριβώς! Και μετά το μεγάλο παμ που σου έλεγα νωρίτερα. Θα γυρίσει ο Κοντοκόλλης. Στο τέλος! Την ίστατη ώρα! Στο τσακ! Θα έχεις φάει νύχια! Χεριών παδιών! Θα γυρίσει ο Κοντοκόλλης. Αυτός που πήρε το αυτοκίνητο και έτρεχε σαν τρελός στην Autobahn! Και πέρασε δικαστήριο από τους Γερμαναράδες για να δει τον ΠΑΟΚ με την Dortmund! Αυτός που παρέα με το δάσκαλο! Με το τίκ και το καφέ δερμάτινο. Ανέβηκαν την κορυφή της Ευρώπης. Αυτός που φεύγοντας έκανε λίμνες στα μάτια του. Τι έκανε? Λίμνες βρε λίμνες. Δεν έκλαιγε αυτός όταν έφυγε? Αυτός που θα στείλει ψεύτικες μαγνητικές στους λύκους και θα γυρίσει να φορέσει στο μπράτσο του τον περιβραχιόνιο. Γιατί νιώθει όσο λίγη πλέον τι εστί ΠΑΟΚ. Και έχει πάνω του λίγη από τη σκόνη των απολυτηρίων. Από Πάμπλο Γκαρσία, από Μουσλίμοβιτς, από Κοντρέρας, από Λίνο, από Κούσε Ισάο. Και σου κάνω και ρήμα σου, ξέ. Τα ψυχολογικά μου λύνω, με αντελύνω, με αντελύνω. Για που τους ξέρεις όλους αυτούς. Εσύ είσαι αλμανάκ να πούμε, είσαι η Πανίνη. Άσε βρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που θα μας πεις. Και τι λες, τελικά θα έρθει επιτέλους ο Βιερίνια. Ναι, αλλά λέγεται ο Μίσελ δεν τον θέλει. Α, θα τον προσπεράσουν όπως προσπερνάει μια Φεράρι Τεσταρόσα ένα Ζάσταβα 650 στην Εγνατία Οδό. Γράψτε όπως το λέω. Δεν τελείωσα με τις μεταγραφές. Και στο τέλος θα έρθει το μπουμπούκι, θα έρθει το βλαστάρι για την άμυνα. Ένας Μελούκα Βραμ Λίνκολν. Μούση χωρίς μουστάκι. Τι μούση χωρίς μουστάκι? Θα έχει μουσική, αλλά θα ξυρίζει το μουστάκι! Γιατί? Γιατί είναι τρελόπεδο! Με τεράστια ποιότητα! Μιλάμε για μπακάρα τώρα, έτσι όχι μπαλάμπι, μπιπ! Κι αν χρειαστεί, το χαμηλότερο τάκλινγκ θα είναι στην καροτίδα. Αν χρειαστεί, θα ρωτάει τον αντίπαλο! Το καλάμι σας, να το φάει εδώ ή να το τίνιξω για το σπίτι! Αν χρειαστεί, θα είναι τόσο σκληρός που θα τον καλέσουν στην Αγκρότικα να γκαινιάσει το τμήμα με τις αλωνιστικές μηχανές. Λέγεται ότι αυτός συγκεκριμένος σε ηλικία 2 ετών έκανε τάκλινγκ στη μανούλα του την ώρα που ανέμελε αυτή η πόντζη της γλάστρες στον κήπο γιατί του έκλειψε την πιπίλα η ρουφιάνα. Αρκετά χρόνια μετά, αρκετά χρόνια μετά έκανε μαρκάρισμα σου παίρνω τα νιάτα στη γυναίκα του την ώρα του γάμου που ο παπάς είπε η δε γίνει να φοβείται τον άντρα, τραβάει ένα καλαμίδι 40 μέρες έξω η γυναίκα, η δόλια. Α! Και κάτι τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι, μια και λέμε για μεταγραφές. Και εσύ θα κάνεις μεταγραφή. Εγώ ρε, για. Τι λες, τι μεταγραφή και πού θα πάω? Θα φύγεις από εκεί που μονομαχούσαν οι Ρωμαίοι και θα πας αλλού. Σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι χαφ! Δεν είναι εξτρέμ! Δεν είναι στούπερ! Δεν είναι φορ! Τι είναι, δεν είναι βοάς νεκροταλίας? Άκου! Μην αφισβητείς! Μην αυθαδιάζεις! Δεν είναι φόρ, δεν είναι εξτρέμ, δεν είναι στόπερ! Ίδια θέση με Μπαρέζι και Μπέκενμπάουερ, Φρανς, ξέρω και ξένους. Εκεί θα πας. Εκεί θα παίζεις από τέλη Αυγούστου! Τι είναι αυτά, δώσε ένα στοιχείο, ρε γιαγιά! Και το αγαπημένο σου 4, στο τέλος η συχνότητα θα το κρατήσεις το 4. Να ξέρεις. Άσε ρε γιαγιά τώρα, άσε μαντρα γιαγιά! Καλά!
Θα με κάνεις πόντικη. Θα με κάνεις κετσάκι. Στο λέω. Στο λέω να το ξέρεις. Γιαγιά, άστα αυτά τώρα και πες μου. Καλά όλα αυτά που με τις μεταγραφές και τα λοιπά, αλλά προπονητής μου είπες ότι θα φύγουν και οι δύο ίτς. Προπονητής ποιος? Αυτός! 2-0! Έλα ρε γιαγιά τώρα. Σε παρακαλώ, μπες με τον πόνο μας. Πρέπει να πάω και σε διάλειμμα. Λέγε, σε παρακαλώ, θα με πεθάνεις. Θα έρθει ο Έσκου που φαγώθηκε να τον φέρει ο πρώην διευθυντής. Ο μπαμπάς του λέει ήταν φοβερός. Ναι, αλλά και ο μπαμπάς Στράτος Διονυσίου ήταν τεράστιος, αλλά ο Άγγελος και ο Στέλιος δεν τον φτάσαν ούτε στο μικρό τους νιγάκι. Και μέχρι τώρα οδηγούσε Σκόντα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Σκόντα, είναι BMW, είναι Mercedes, είναι Ferrari, είναι Porsche! Θα μπορέσει, γιαγιά, θα μπορέσει. Τι να σου πω, παιδί μου. Μακάρι να μπορέσει, ρε γιαγιά, μακάρι να μπορέσει πιο και το Λουτσέσκου, λες. Α, το Λουτσέσκου, ρε παιδί μου, πρέπει να στα κάνω. Δεν κάνει κάτσα, θα μου βγάζει ψυχή, πρέπει να έχει και ένα μυστήριο εφήγηση. Άιντε! Θα μπορέσει, ρε γιαγιά, για πες. Δεν ξέρω, θα δείξει. Τέλειωσε ο χρόνος σου. Είπαμε λίγο λιγότερα από την Ιλιάδα και την Οδύσσια μαζί. Και πολλά σου είπα. Α, και κάτι τελευταίο. Είσαι γερασάκι, κράτα το στο πίσω μέρος του μυαλού σου και θα με θυμηθείς. Γιατί θα το ηχογραφήσεις αυτό και θα το παίξεις το καλοκαίρι του 18. Γιατί τι θα γίνει το καλοκαίρι του 18. Το καλοκαίρι του 18 θα έχεις επιτέλους και άλλη μία μεγάλη επιστροφή. Όχι παίκτη. Όχι, όχι, τι εννοείς γιαγιά, τι εννοείς. Δεν λέω παραπάνω, είπα άλλη μεγάλη επιστροφή, όχι παίκτη. Και ο κόσμος γιαγιά, ο λαός, τι θα κάνει που θα περάσει ένα τέτοιο καλοκαίρι. Τι θα κάνει που περιμένει, θα είναι ήρεμα όλο αυτό το καλοκαίρι και θα κάνει τη διαδρομή κόλαση παράδεισος. Τι θα κάνει ο κόσμος που τόσα χρόνια κάνει υπομονή για ένα πρωτάθλημα και έχει και τόσα άλλα θέματα, τόσα άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ο κόσμος, ο λαός αυτός, θα είναι πάντα εκεί να στηρίζει την καψούρα του και να φωνάζει συνθήματα με όλη την ψυχή. Κλείσε τα μάτια σου και άκου. Ακούς. Άκου. Άκου. Κλείσε τα μάτια. Ακού, γιαγιά. Γιαγιά. Γιαγιά, ακού. Άκου και πίστεψε. Πίστεψε. Εσύ που ακούς. Πίστεψε στα τέσσερα γράμματα. Πίστεψε στην ιστορία, στην παράδοση. Και μη χάνεις ποτέ, ποτέ την πίστη σου σε αυτή την ομάδα. Ποτέ να μην τη χάσεις. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στην κλήρωση κατευθείαν. Χριστάρα μου, δώσαμε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 59. Να δώσουμε τα κρέατα. Το 33. Το 33. Το 33. Το 33. Είναι ο Τερζίμπασης Ευγένιος. Δεν μπορώ άλλο τη χορτοφαγία με τρία παιδιά. Βάλαμε στο διαγωνισμό με τα κρέατα, αδερφέ. Σε 6-9-37 σε 2-75. Τερζίμπασης Ευγένιος. Στέλνουμε εμείς το όνομά σου στο Κρεοπολείο Μιχάλης. Σας φιλώ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χρόνια πολλά στην Ανούκα, την Παρασκευοπούλου που γιορτάζει σήμερα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Ζούμου σου λέμε, δεν φεύγει κανένας. Έρχεται η Τρόικα. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο. Bye, 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 bye.